τέταρτη συνεδρία σας, της 14ης Ιουνίου του 2023, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Βλέζου. Στη συνεδρίαση έχει προσκυθεί ο Δήμαρχος κ. Ταξιάρχης Βέρος, θα ληφθούν παρουσίες. Αλάνης Γεώργιος παρών, Αξής Ανδρέας παρών, Βαρβετζής Απόστολος παρών, Γελαγότης Ευστράτιος παρών, Γιαννίκο Κινέλια Σανούλα παρούσα, Ιορδάνου Ιορδάνης παρών, Ιωακίνη Στελιανού Ζαχαρό παρούσα, Κατανάκη Ιωάννα Μαρία απούσα, Μαριόλα Βατή Αφροδίτη παρούσα, Πάπος Κωνσταντίνος παρών, Περιβολάρης Νικόλαος παρών, Ρούσης Μιχαήλ παρών, Αλεξίου Ευστράτιος απών, Δερδίνη Σαράντος απών, Ζαγκούλης Δημήτριος απών, Καραθανάσης Γεώργιος απών, Κόβρας Λουκάς απών, Γουζαμάνης Ελευθέριος παρών, Μόλβαλη Ελένη απούσα, Χατζικυριαζής Χρυσόστομος απών, Χίρας Νικόλαος παρών, Βαξεβάνη Σταύρος παρών, Κλωμιδιώτης Θεμιστοκλής παρών, Μαργαρίτης Χαράλαμπος απών, συγγνώμη, Πανταχός Αντώνιος παρών, Σαλταμάρας Γεώργιος απών, Σικάς Ιωάννης παρών, Αποστόλου Στέφανος απών, Ζαφύρης Ευστράτιος παρών, Ζωγράφου Στεριανού Χρυσούλα, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και να δούμε τι θα κάνουμε με... Έχουμε στείλει για την αντικατάσταση, έχετε λάβει το mail ότι η κυρία Ζωγράφου έχει παραιτηθεί από Δημοτική Σύμβουλος για προσωπικούς λόγους και είμαστε στη διαδικασία αντικατάστασής της. Πίτσα Ελένη Ιωάννα απούσα, Τσάκου Μαριάνθη παρούσα, Βελούτσος Δημήτριος απών. Λοιπόν, έχουμε απαρτία κύριε Γενικέ. 19. Είμαστε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή. Η συνήθις ύποπτη. Ερωτήσεις να κάνουμε ή να πάρουμε κάποια. Ερωτήσεις. Λοιπόν, στο προηγούμενο πεντεπρός, νέο ευρώ, έχει μπει ένα θέμα για το λιμάνι στο Σύρι. Πολύ ωραία, τα κάναμε πανέμορφα, κάναμε εγγένεια, πήγαμε και δημάρχοι, πήγαν και οι αντιδημάρχοι, πήγαν και οι βουλευτές, πήγαν και οι υπουργοί, αλλά το λιμάνι μόνο κατά όνομα είναι δυνατό να λειτουργήσει, ήδη ξεκίνησαν τα προβλήματα. Τα τεχνικά έχει καθίσει από ό,τι ξέρω, και νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα θέμα, διότι τέτοια έργα που περιμένουμε δεκαετίες, εικοσαετίες, εκατονταετίες από τα τελευταία μισθού να δρομολογηθούν, να μην δρομολογούνται και να τελειώνουν. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλουμε ένα αίτημα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε το λιμάνι να τελειώσει και να παραδοθεί άμεσα. Δεν μπορεί να γίνονται εγγένεια για προεκλογικούς λόγους και να μαζεύονται όλοι και να λέμε διάφορα και διάφορα και εμείς να μην βλέπουμε κανένα έργο τέτοια εμβέλεια και τέτοια αξία. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα αναδώσει ανάπτυξη στο νησί μας. Όπως και για το δρόμο, το οποίο εντάξει, βλέπω και συνηθίζεται, αλλά δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια θα γίνει αυτή η διαδικασία και τελειώνουν τα έργα στο νησί μας. Δεν τελειώνουν τα έργα στο νησί μας. Έχεις κάνει κάποιο συγκεκριμένο κείμενο να στείλουμε στους αρμόδιους για το λιμάνι? Μπορούμε να το ξέρω τώρα, πρόεδρε, δεν υπάρχει εδώ ένα. Θες να το συντάξω εγώ και να λέω αυτό που είπες. Δεν έχω κάνει πράγμα και μαζί μπορούμε να συντάξουμε κάποια στιγμή ένα τηλεφωνικό. Και δεν ξέρω και με το Σταύρο. Ωραία, σε πάρω τηλέφωνο. Εγώ για το Σταύρο να το κάνουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι αδιαφωνεί κανεί. Λοιπόν, θα απευθυνθεί προ κάθε αρμόδιο και τα λοιπά και θα ζητούμε την περάτωση του λιμανιού ώστε να καταστεί τουρκικό. Σωστά. Λοιπόν, να συνεχίσω και μετά. Βεβαίως. Και έχω πρόεδρε πει και το έχω παράπονο, πραγματικά παράπονο. Και έχει πάρθει απόφαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποια θέματα σοβαρά που απασχολούν το Δήμο μα. Όπω είπαμε, εταιρείε και επιχειρήσει σοβαρέ όπω είναι η ΔΕΙΑ, η ΔΕΔΑΠΑΛ, ή την ασφάλεια του, πρέπει να τεθούν κάποια στιγμή και να κουβεντιαστούν εκτενώς. Δεν ξέρουμε δηλαδή η ΔΕΙΑ τι έργα έχει προγραμματιστεί, τι έργα παραλάβουμε από τον προηγούμενο Δήμο, ποια έργα τρέχουν, τι έχουν προγραμματιστεί, τι πρέπει να προτείνουμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι χωρίς νερό δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Σε οποιοδήποτε τομέα, θες γεωργία, θες κτηνοτροφία, θες βιοτεχνία, θες τουρισμό, δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, αν πέσω ότι γίνεται μια μεγάλη τουριστική μονάδα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο,
Έχουμε δυνατότητα να το καλύψουμε με την ίδρυση της απαιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Νομίζω όχι. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποια σοβαρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάποια στιγμή, αν δεν θέλει να έρθει ο πρόεδρος ο Φλόρος, εδώ έχουμε δικούς μας ανθρώπους που είναι στην ΕΔΗ να μας ενημερώσουν. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε ούτε πόσα άτομα εργάζονται, ούτε τα έξοδα της επιχείρησης, ούτε πώς μπορεί να γίνει η οικονομία ή και τι άλλο που να προβλεφθούν. Απαιτώ λοιπόν κάποια στιγμή, και επειδή έχει πάρθει και απόφαση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κουβέντα αυτό το θέμα. Εσείς, Γιάννη, έχετε απευθυνθεί στη ΔΕΙΑΛ και δεν έχετε πάρει απάντηση για τα ερωτήματα αυτά? Εγώ στη ΔΕΙΑΛ δεν έχω απευθυνθεί σαν Δημοτικό Σύμβουλο, πήγα και βρήκα τον Πρόεδρο. Αυτό όμως του ζήτησα, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει μια κουβέντα, να υπάρξει ένας διάλογος. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και προτάσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήνουμε τέτοια σοβαρά θέματα. Τώρα, το ίδιο πράγμα θα το πω για την ΕΔΑΠΑΤ, το ίδιο πράγμα λέω και για την πυρασπάλεια. Δηλαδή, το λέω με την πυρασπάλεια γενικά, την προστασία του δάσου, γιατί παρόλο ότι πάθαμε πέρσι ζημιά, παρόλο ότι έχουμε κάνει 15 φορές την ίδια κουβέντα, πάλι στον ίδιο παρονομαστή βρισκόμαστε. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει τίποτα σοβαρό. Νομίζω ότι έχουν γίνει συναντήσεις πολιτική προστασία με την περιοριστική και την περιφέρεια κτλ. Νομίζω έχουν γίνει τέτοιες συναντήσεις. Κάθε χρόνο. Πρόεδρε, συγγνώμη. Από τότε που είμαι δήμαρχο, από τότε που είμαι δήμαρχος έχει καθιερωθεί και γίνεται μια μάζοξη να κουβεντιαστούν τα θέματα. Όταν στο τέλος αυτά που κουβεντιάζουμε και υπάρχει φωτιά, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Δυστυχώς. Και αν πιάσει χωριάς και φυσάει ισχυρός χωριάς από το μόλυβο ή τη σκαμιά, θα καταλήξει το χρωμάτι και στα πατερά, και αν μείνω πιάσει το τέτοιο, μακάρι να μην συμβεί. Την προηγούμενη φορά που έβαλε αυτό το θέμα ήταν η ώρα που έπιασε φωτιά. Ελπίζω να μην είσαι τόσο γλουσούλη τελικά. Και έχουμε αύριο φωτιά πάλι. Γιατί έχει πατήσει και το Μητσοτάκι κάπου. Δηλαδή αυτό κατηγορούν, αλλά. Μισό λεπτό. Το είχα αναφέρει πάρα πολλές φορές και στον τότε υπουργό που κερδίσει το. Και τώρα υπουργό που φαίνεται είναι. Στον κύριο Πέτσα. Ναι. Και η απάντηση ήταν ναι, αλλά τίποτα το ουσιαστικό. Εντάξει, για πείτε μας λίγο. Το μόνο που έχω να πω ότι ο Δήμος για την πυροπροστασία, αποκλειστικά για την πυροπροστασία, παίρνει 204.000 το χρόνο. Φέτος πήραμε 250. Εντάξει, από αυτά το που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Δήμος, τι κάνουμε? Σε συνεννόηση με το Δασαρχείο και την Πυροσβεστική γίνονται κάποιες μελέτες για δασικούς δρόμους, δηλαδή βελτίωση δασικών δρόμων ώστε να μπορούν να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα παίρνουν κάποιους εργολάβους ώστε να καθαρίσουν τα δασίλια εντός οικισμού και τα οικόπεδα που είναι σε ακτίνα 100 μέτρων από τους οικισμούς. Και την πρόσληψη του προσωπικού που την έχουμε και σήμερα. Αυτά τα λεφτά έχουμε, με αυτά μπορούμε να δουλέψουμε. Που εκεί πέρα, εγώ σαν πολιτική προστασία δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Βρισκόμαστε, κουβεντιάζουμε, λέμε διάφορα. Αν δεν βοηθήσει το κράτος, εμείς σαν Δήμος πέραν από αυτά που κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εντάξει, στη συνεδρίαση έχει προσέλθει και ο κύριος Χατζηκυριαζής, που θεωρηθεί παρόν. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Έχουμε. Αν δεν έχουμε να προχωρήσω στα θέματα, γιατί έχω και κάποια εκτός ημερησίας. Πολύ ωραία. Ούτε εκτός ημερησίας πάνω. Λοιπόν, έχουμε κάποια εκτός ημερησίας που σας τα φέρνουμε σήμερα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα αίτημα του Σωματείου Αγίας Παρασκευής Λέσβου η Πρόοδος. Νομίζω αφορά το πανηγύρι του Ταύρου. Πού είναι το... Εδώ είναι. Ναι. Θα σας διαβάσω το αίτημα. Λοιπόν, έχουμε ένα αίτημα του Γεωργικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής Λέσβου η Πρόοδος. Καταρχήν το συζητάμε. Το συζητάμε. Έτσι, κύριε Δήμαρχε, δεν έχετε αντίρρηση. Εσείς έχετε? Όχι. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα ένα έγγραφο το οποίο αναφέρει την ιστορία του Σωματείου κτλ. Και λέει ότι ετούνται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αντιδοτήσει με την απόφαση του την τέλεση της προαναφερθήσεως εκδήλωσης και συγκεκριμένα την περιφορά του Ταύρου εντός της Κομμόπολης της Αγίας Παρασκευής, όπως επιτάσσει το Πανάρχαιο Έθιμα την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και γενικότερα τις τετραήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις για το χρονικό διάστημα έως τις 3 Ιουλίου 2023. Δεύτερον, όπως πράξει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη λήψη των απαιτούμενων εκθέσεων από την αρμόδιο κτηνίατρο στην ιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίο.
Και έχει εδώ υπεύθυνο επικοινωνίας, είναι ο νομικός του σύμβουλος, ο δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Ζουμπίλης. Επιπροσθέτως, είχαν και ένα χαρτί από την κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία λέει, βεβαιώνει ότι θα παρίσταται και θα δώσει τα απαραίτητα παραστατικά. Λοιπόν, αυτό το θέμα το έχουμε ψηφίσει και πέρυσι. Δεν ξέρω, θέλετε να συζητήσουμε, θέλετε να ρωτήσετε, θέλετε να υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση, τι θέλετε. Προφανώς το σωματείο είναι υπεύθυνο, έτσι, για την ευζοία του τάβρου, για την ευζοία των ζώων, των αλόγων, αν πρόκειται να γίνουν, ας πούμε, πλαγιοτραχασμοί κτλ. Προφανώς είναι υπεύθυνο και για την ασφάλεια των θεατών και την ασφάλεια των συμμετοχόντων. Λοιπόν, υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι, ομόφωνα. Ωραία. Θα δούμε τι κάλυψη θα τύχει και αυτό το θέμα. Ομόφωνα λοιπόν το δεύτερο. Αρκεί να μην υπάρχουν αυτά και το παρήγγειο και τα γιατρέα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο. Εγώ είμαι υπέρ του Ιδήμου, κύριε Πρόεδρε. Κι εγώ είμαι υπέρ των Ιδήμων, ας πούμε. Εντάξει, κάποιοι δεν είναι. Με φανατισμό, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Χίρα. Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι ο κύριος Χίρας είναι υπέρ με φανατισμό. Πρώτο θέμα ήταν η εκμίσθωση ακινήτων και η αματικής πηγής Εφταλούς Δημοτικής Ενότητας Μύθυμνας. Κυρία Γιαννή, δικό σας δεν είναι αυτό? Το μικρόφωνο στον Αντιδήμαρχο. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το θέμα εκμίσθωσης ακινήτων και η αματικής πηγής Εφταλούς στη Δημοτική Ενότητα Μύθυμνας. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει στην πλήρη νομή και κατοχή του τη δημοτική πηγή Εφταλούς, το νερό της οποίας αναγνωρίστηκε ως ιαματικός φυσικός χώρος το 2023 με πηγή 6526. Συγκεκριμένα στις 5 Δεκάμψου το 2023. Στο πλαίσιο του ευρύτερου οράματος ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Μύθυμνας και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου μας, για την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρήγνωσης του κοντός μας. Προτείνουμε. Είναι ποσό 13.000. Να παρθεί λήψη απόφασης για τη μακροχρόνια μέχρι 25 έτη εκμίσθωση της Δημοτικής Αιματικής Πηγής Εφταλούς του ακινήτου συνολικής έκτασης 215,47 τετραγωνικά βάσει την τελευταία μέτρηση και των υφιστάμενων υποδομών της αιματικής θεραπείας και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και του ακινήτου 19 στρέμματα ακόμα 93, με μειωμένο μίσθωμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Αν θέλετε, μπορώ να αναλύσω περί τίνος πρόκειται, ώστε να σας πω μια σύντομη περιγραφή των ακινήτων και λίγα λόγια για την ιαματική πηγή Εφταλούς. Λοιπόν, αν θέλετε σε άλλες διευκρινήσεις, βεβαίως. Και πείτε μας και γιατί είναι επίγον και πρέπει να το μεριάσουμε σήμερα αυτό το θέμα, σαν εκτός υπηρεσίας. Το θέμα είναι επίγον γιατί θα πρέπει να έχουμε κάποιες προτάσεις και θα πρέπει μέσα στο τρίτο κλίνικο να προκύψει ανάδοχος και μισθωτής στη δεύτερη φάση που θα πάμε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου πλέον επιχειρηματικού σχεδίου. Η ερώτηση καταρχήν. Να διευκρινίσω ότι έχουμε και απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μύθυμνας, το οποίο συμφωνεί ομόφωνα. Ομόφωνα. Η ερώτηση λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε, δηλαδή σήμερα είναι μια καταρχήν ψηφοφορία για το αν επιθυμούμε να νοικιάσουμε το ακίνητο και τις πηγές. Όχι, είναι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία όπως είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία με τις θερμοπηγές του Πολυθνήτου, να ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Είναι η πρώτη κουβέντα λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν το έχουμε ξανασυζητήσει. Okay. Έχουμε ξανασυζητήσει για τις πηγές Μύθυμνας όταν καταφέραμε και αναγνωρίστηκε ο πόρος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε μία πρόσκληση ώστε να έχουμε τα επιχειρηματικά σχέδια που θα μας προτείνουν,
ώστε να προχωρήσουμε μετά στο δεύτερο στάδιο για να εξετάσουμε τη διαδικασία μίσθωσης. Ωραία, ρωτήσεις. Ο κύριος Σικάς. Έχουμε κανένα ενδιαφερόμενο. Επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν μπορεί να έρχεται εκτός ημερήσιας διάταξης. Και νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι τώρα τελευταία στιγμή να μπορέσουμε να δούμε τέτοια θέματα εκμίσθωσης του πηγής, εφταλούς ή οτιδήποτε, νομίζω ότι είναι λάθος. Και δεν βοηθάει πραγματικά στο να υπάρξει συζήτηση και διάλογος. Δηλαδή, μου έφερε τώρα ο γραμματέας να δω αυτό, έγινε τέτοιο. Δεν έγινε. Δεν είναι δυνατόν. Εμείς προτείνουμε λοιπόν να αναβληθεί. Κύριε Χίρα, εσείς θα δείτε. Και εγώ υπέρ της άποψης του κυρίου Σικά. Μάλιστα. Έτσι. Ο κύριος Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μύθυμνας, ο κύριος Ανδριώτης. Καλησπέρα και από μένα. Τα θερμά λουτρά της Εφθαλούς εδώ και χρόνια ήταν εγκατηλημένα και πρέπει οπωσδήποτε να ή να εκμισθωθούν και να αξιοποιηθούν. Λοιπόν, αυτό που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον τα 10 χρόνια που είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, για τα θερμά λουτρά είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Συνέχεια χρεωνόμαστε κάτι το οποίο να πούμε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι το συγκεκριμένο. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι μόνο η αξιοποίηση των θερμών πηγών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Ρούση, ορίστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Α, ο κύριος Ζαφίρης, συγγνώμη. Ναι, εγώ συμφωνώ στη λογική αυτή. Είναι ένα, ότι τόσα χρόνια ήταν και δεν αξιοποιότανε, είναι ένα θέμα. Αλλά απ' την άλλη, είναι δυνατόν το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση χωρίς να είναι ενημερωμένο κάθε τελευταία στιγμή? Εγώ δεν την έχω πάρει την εισήγηση. Δεν έχετε πάρει εισήγηση, δεν ήταν στα τακτικά θέματα γι' αυτό. Μα, άρα είναι δυνατόν έστω και ένα μέλος. Ναι, απλά στο Δημοτικό Συμβουλίο να μην έχει θέμα. Ναι, επειδή να έχεις κάνει, επειδή έχεις κάνει στη συγκεκριμένη δημαρχία, έτσι, ναι. Και γνωρίζεις τη διαδικασία, τα έχετε κάνει και παλιότερα κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η πρώτη απόφαση που παίρνουμε για να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν είναι ότι μπήκαμε στη διαδικασία τώρα, δηλαδή βρέθηκε ανάδοχος, τέτοιο, ανοίξανε προσφορές κτλ. Είναι μια καταρχήν κουβέντα, αν συμφωνούμε εκεί πέρα να ξεκινήσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό είναι. Δεν θα έχει καμιά τρελή ενημέρωση δηλαδή και το ξέρεις. Όχι. Καλό είναι να έχουμε κάποια δεδομένα, να έχουμε μια εικόνα. Όσο πιο ενημερωμένο το Συμβούλιο, τόσο ευρύτερες συνενέσεις θα υπάρξουν στις λύσεις που θα δοθούν. Μάλιστα, θα δούμε. Είναι καλό από την αρχή. Βιαστικά κτλ. Δεν είναι καλό δείγμα γραφής. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Ρούσης θέτει, μετά ο κύριος Ταλάνης. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που είναι μια διερευνητική απόφαση, ώστε καλό θα είναι να ξεκινήσει η διαδικασία, έτσι ώστε όταν το ξανασυζητήσουμε, να δούμε τι προτάσεις έχουν γίνει, να έχουμε να καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις, ώστε πιστεύω να γίνει μια πιο εγκαλιστατωμένη συζήτηση πάνω σε προτάσεις όμως που θα έχουν γίνει. Δηλαδή, άμα είναι τούτη εδώ η απόφαση να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, δεν βλέπω γιατί να το ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Μιχάλη, συγγνώμη που, πρόεδρε, που παρεμβαίνω, αλλά μπαίνουμε πλέον σε προεκλογική διαδικασία. Δηλαδή, τον Αύγουστο θα κατατεθούν υποψηφίες. Ποιοι θα είμαστε από εδώ και θα συνεχίζουμε? Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Καταρχήν, θα συνεχίσουμε όλοι οι στρατοί μέχρι το τέλος του χρόνου. Εντάξει, λοιπόν, εδώ είναι για να ξεκινήσει μια διαδικασία για να μην χαθεί πλέον άλλος χρόνος. Γίνεται μια πρώτη κουβέντα, δεν έχεις να κουβεντιάσεις κάτι ειδικό σήμερα, αυτό που λέει και ο κύριος Ρούσης. Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Αντιδήμαρχος γυρεύει τη συγκατάθεσή σας για να ξεκινήσει η διαδικασία. Όταν θα έχουμε περισσότερα πράγματα, ναι, το συζητάμε. Δηλαδή, το να χάσουμε κι άλλο χρόνο δεν καταλαβαίνω που οδηγεί. Κύριε Αλάνη, ορίστε. Αυτό ήθελα να πω, Πρόεδρε. Σήμερα αποφασίζουμε αν θέλουμε να εκμισθώσουμε ή όχι την αιωματική πηγή. Δεν έχουμε ούτε ανάδοχο ούτε τίποτα. Η όλη η καθυστέρηση που πάει να δημιουργηθεί δεν αντιλαμβάνουμε. Δεν μπορώ να την αντιληφθώ. Κυρία Βαντή, θέλετε εσείς να πείτε κάτι? Αυτό που συζητάμε σήμερα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μέσα στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες και για τις τρεις αιωματικές πηγές που έχουμε.
Ξεκινήσαμε με αυτή τη λογική το αποδεικνύτο και συνεχίζουμε τώρα που πήραμε την αναγνώριση του φυσικού χώρου πριν από 1,5 μήνα, τη διαδικασία να ακολουθήσουμε τώρα να κάνουμε κάλεσμα προς τους επιχειρηματίες. Δεν έχουμε πάρει απόφαση πότε τη συγκεκριμένη πηγή. Πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία και δεν έχουμε πλέον χρόνο να χάσουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Σεωρδάνο. Κύριε συνάδελφε, θεωρώ ότι καθαρά πολιτικό είναι το θέμα. Εάν υπάρχει κάποια διαφορετική αντίληψη και άποψη π.χ. της αυτοδιαχείρισης των πηγών, να τεθεί τώρα. Αν υπάρχει το θέμα, να το αναβάλουμε. Θεωρώ όμως ότι το Λουκάνευ, είχαμε την εμπειρία προηγουμένων χρόνων διαχείριση των ιερματικών πηγών από την ΑΔΕΛ και είδατε που καταλήξαμε. Θεωρώ ότι μονόδρομος είναι η μίσθωση, η εκμίσθωση του ακινήτου αυτού. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι και εγώ, γιατί δεν βλέπω κανένα λόγο να κολλησιεργούμε έτσι για το τίποτα. Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως το Συμβούλιο θα αποφασίσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάποιοι συνάδελφοι ζητάνε να αναβληθεί το θέμα και κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να συζητηθεί. Λοιπόν, αυτοί που έχουν ζητήσει να αναβληθεί είναι ο κύριος Σικάς, ο κύριος Βαξεβάνης, ο κύριος Κλωμιδιώτης και ο κύριος Πανταχός και εσείς, κύριε Ζαφέρη. 5. Κύριος Χίρας, 6. Από τους υπολείπους. Ο κύριος Κατζηκυριαδής και αυτός. Κύριος Κοτζαβάνης, να το συζητήσουμε. Έτσι. Είναι 7. Λοιπόν, άρα κατά πλειοψηφία αποφασίζουμε ότι το συζητούμε. Και εφόσον είναι μια πρώτη κουβέντα λοιπόν που κάνουμε και αρχικά μπαίνουμε στη διαδικασία και θα έχουμε το θέμα να το ξανασυζητήσουμε όταν θα έχουμε το δεύτερο το στάδιο, έτσι, πιστεύω ότι θα ψηφίσουμε και κατευθείαν, δεν υπάρχει λόγος να το κολλησιεργούμε. Λοιπόν, πόσοι είναι υπέρ και πόσοι είναι κατά, λευκό ή παρόν. Κατά προφανώς είστε εσείς, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο κύριος Χίρας, ο κύριος... Είναι κουβεντιαστή. Ναι, το συζητάμε. Κουβεντιαστή τώρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το... Ναι, όχι, αυτό το ψηφίσαμε τελείως. Θα κουβεντιαστεί δηλαδή τώρα. Δεν θα κουβεντιαστεί στην ουσία. Ναι, με. Ζήτησαν κάποιοι συνάδελφοι αναβολή. Μέσα σε αυτούς και εσείς. Οι υπόλοιποι που είναι περισσότεροι είπαν ότι δεν θα γίνει αναβολή. Άρα το συζητάμε. Και επειδή είναι το πρώτο στάδιο και απλά λέμε ότι αν θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία ή όχι, είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου. Είναι η δεύτερη πηγή που φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά το Πολυθνήτου. Έτσι. Λοιπόν, και ζητάμε την ψήφο σας για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό λέμε. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, κατά είναι αυτή που είπαμε. Έτσι. Εσείς τι είστε, κύριε Τσάκη. Εγώ. Για να αναβληθεί είναι και με την δική μου πρόταση. Γιατί... Δεν αναβλήθηκε τελείως. Το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θα ψηφίσουμε γι' αυτό τώρα. Θα ψηφίσετε κατά. Κατά να προχωρήσει τη διαδικασία. Δεν έχει νόημα. Έχει, αγαπητέ μου, δύο ψηφοφορίες έγιναν. Δύο ψηφοφορίες γίνονται. Η μία ψηφοφορία είναι για το αν το συζητάμε και η άλλη είναι το θέμα το ίδιο. Λοιπόν, στο ίδιο το θέμα υπάρχουν κάποιοι που είναι κατά, όπως και στην προηγούμενη ψηφοφορία. Έτσι, λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι υπέρ. Εντάξει, απλά βλέπω ότι μπερδεύτηκε η Κομαριάνη, γι' αυτό προσπαθώ να βοηθήσω. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Εντάξει. Απλά από τη στιγμή που το συζητάμε, μπορείτε να δηλώσετε αν είστε κατά, λευκό, παρόν ή υπέρ. Τι είστε. Υπέρ είστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία πέρασε. Έχουμε το έκτο θέμα, είναι προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Από ποιον είναι αυτό? Τον κύριο Αλεξίου, είναι δικό σας, είναι κύριε Στρατή. Θα μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε στα εκτός ημερησίας. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε πάρει την ανάλογη μέσα από παρέτηση αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία να υποβάλουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Βέβαια θέλει μια χρηματοδότηση από το Δήμο μας. Δηλαδή δίνει ένα μικρό ποσοστό η Γραμματεία και τα άλλα τα επιβαρύνεται ο Δήμος. Είναι μια μαζική που αφορά όλες τις άθληση όλες τις ηλικίες και ζητάμε αν θα ξανακαταθέσουμε αυτό το σχέδιο που έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα η χρηματοδότηση και αυτά είναι για το μέλλον. Αν συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσουμε στη Γενική Γραμματεία ξανά την πρόταση. Υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Αλεξίδη, διευκρινιστική, για τον συγκεκριμένο κύριο Σουρούσης. Για πόσα χρήματα, λέει ο κύριος Σουρούσης, μιλάμε. Είχα
είχαμε κάνει πλάνο, Μιχάλη, πριν 1,5-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, τα οποία είχαν δείξει ενδιαφέρον ιδιαίτερο σε κάθε χωριό και είχαμε πει το πλάνο μας να είναι στο Κεφαλοφόρες που έχει και αίθουσα, αλλά και ένα μικρό χωριό να έχει αίθουσα και υπήρχαν τμήματα. Είναι πάρα πολλά τμήματα και θα προσχοληθούν και γυμναστεία. Αλλά είναι μια επιβάρηση για το Δήμο, είναι η πολιτική βούληση το αν θέλουμε να το κάνουμε. Και το θετικό το άλλο είναι ότι θα δουλέψουν και οι γυμναστέ με πτυχία που είναι άνεργοι και όλα αυτά. Τότε που τα είχαμε δει ήταν γύρω στα 30.000-35.000. Για όλα προγράμματα πολλά όμως, σε κάθε χωριό σχεδόν. Αυτό αφορά δράσεις πρώτα του καλοκαιριού, κύριε Αλεξίου, ή γενικά για όλο τον χρόνο? Αφορά εγύμναση τρίτης ηλικίας, ναι, εφηβική ηλικία, ναι, αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και παιδί. Πολλά πράγματα. Χορός. Τα θυμάμαι. Οκ, είμαστε καταρχήν σε αυτό συμφωνούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι καλό, η άθληση είναι καλό για όλους, δεν κύριε Λαξεράδη. Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε να κατατεθεί η πρόταση στην. Ναι, αυτό λέμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο που να διαφωνεί σε αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι. Για προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Άρα προχωράμε να καταθέσουμε την πρόταση, κύριε Αλεξίου, ομόφωνα. Δεν ξέρω αν έχω τίποτα άλλο. Υπάρχει ένα θέμα που το φέρανε, αλλά μάλλον θα το βάλουμε στα κληροδοτήματα αυτό. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στα τακτικά θέματα. Λοιπόν, για να... Καταρχήν, κύριε Ανδριώτη, εσείς αν θέλετε να παραμείνετε να παρακολουθήσετε το Συμβούλιο ή αν έχετε κάποιο άλλο θέμα να μας πείτε, εδώ είσαστε. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τον πρόεδρο του Μέσου Τόπου σήμερα εδώ, τον κύριο Γαβρίλο Πιπίνη, έχουμε βασικά δύο θέματα στα τακτικά, τα οποία θέλω να τα συζητήσουμε κατά προτεραιότητα. Λοιπόν, αφορά το 17ο και το 16ο θέμα. Το 17ο θέμα είναι, αν θυμόσαστε, ένα θέμα που το κουβεντιάσαμε την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η υποβολή αιτήματος για έκτατη πύχη. Όχι, συγγνώμη, το 16ο. Λες εδώ. Πού είναι το μεσοτόπο το θέμα? 13. Το 13, συγγνώμη. Λοιπόν, έγκριση ή μη τρόπου εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ακίνητο εντός οικισμού μεσοτόπου. Τότε είχαμε συζητήσει και είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αναβληθεί το θέμα μέχρι να μας έρθει η απόφαση του τοπικού συμβουλίου του Μεσοτόπου. Λοιπόν, η απόφαση του τοπικού συμβουλίου μας έχει έρθει. Εδώ είναι και η αστυνομία. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό εδώ, ναι. Αυτό είναι το τοπικό. Τι μικρά γράμματα είναι αυτά, θα το διαβάσω. Λοιπόν, έχω εδώ την απόφαση του τοπικού, το πρακτικό ΤΑΔΕ, τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβούλιου Μεσοτόπου, σήμερα, αυτό είναι ημερομηνία 35 του 2023. Ημέρα Τρίτη και ώρα 8. Λοιπόν, παραβρέθηκαν και τα 5 μέλη, Γαβρίλη Πιπίνης πρόεδρος, Βασίλης Βασίλειος μέλος, Βασίλας μάλλον, Βασίλα Μυρσίνη μέλος, Δρόση Γεωργία μέλος, Σκούρτσος Αντώνιος μέλος. Λοιπόν, προσκαλέστηκαν και δύο δημοτικοί σύμβουλοι του χωριού μας, που είναι ο κύριος Δημήτριος Ζαγκούλης και η κυρία Ιωάννα Πίτσα, η οποία σήμερα δεν είναι εδώ όμως και οι δύο, και κρίμα. Ιωάννα Πίτσα ή Ελένη? Ελένη Ιωάννα είναι. Δύο ονόματα έχει, Νίκο. Λοιπόν, όπου λέει ο πρόεδρος κοινότητας Γαβρίλη Πιπίνης, εισηγούμενος στα παραπάνω θέμα, έδωσε το λόγο σε όλα τα μέλη και στους δύο δημοτικούς συμβούλους του χωριού μας που ήταν παρόντες. Μετά από πολλή συζήτηση για το παραπάνω θέμα, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν μπορεί να λειτουργεί η είσοδος αυτού του κτηρίου ως παραλυπτήριο γάλακτος, διότι είναι πάνω σε στροφή και όταν λειτουργεί με τα αγροτικά αυτοκίνητα που έρχονται, μπλοκάρει ο δρόμος. Ειδικά όταν έρχεται βυτή, ο δρόμος κλείνει ολοκληρωτικά. Επίσης, στη δεξιά πλευρά της πόρτας ξεκινά είσοδος κατοικίας και χώρου ιδιωτικού πάρκινγκ δύο αυτοκινήτων. Όλες τις ώρες που λειτουργεί το παραλυπτήριο, η είσοδος της οικίας και του πάρκινγκ είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Εμείς δεν είμαστε στο Συμβούλιο, σαν Συμβούλιο, κατά των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, θέλουμε να ανοίγουν επιχειρήσεις και να υπάρχουν εργασίες, αλλά χωρίς επιβάρηση άλλων δημοτών. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την ομάδα της αστυνομίας αντίσεις
και οποιασδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία για να δεχθεί ο χώρο μπροστά από την είσοδο του παραληπτηρίου, εφόσον το κτίριο δεν διαθέτει ιδιωτικό χώρο, εάν μπορεί να δέχεται και οχήματα παράδοση παραλαβή χωρί παρεμπόδιση κυκλοφορία και δημιουργία ατυχημάτων. Θα ενημερώνουμε για την παραπάνω επιχείρηση. Έχουμε αρκετά παράπονα από του δημότε μα και τακτικά αντιπαλότητε με του ιδιοκτήτε του παραληπτηρίου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο και δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι του χωριού ομόφωνα αποφασίζουν ότι δεν πρέπει να δοθεί έγκριση εισόδου-εξόδου για το συγκεκριμένο παραληπτήριο γάλακτο σε αυτό το χώρο. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 5, γι' αυτό και συντάχθηκε και υπογράφηκε ακολουθούν υπογραφέ. Λοιπόν, ακολουθεί η αίτηση του τοπικού συμβουλίου προ το αστυνομικό τμήμα Άντισα. Λοιπόν, αυτό είναι στις 12 Ιουνίου του 2023 προς την τοπική κοινότητα Μεσοτόπου. Λοιπόν, υπογράφεται από τον κύριο Γεωργία Λιφώτη, ταξιάρχη Παστινόμο Β. Θέμα έγκριση ή μη τρόπο εισόδου στο παραληπτήριο Μαλιδέλη σχετικά το υπερυθμό ΤΑΔΕ Πρακτικό Τακτική Συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσοτόπου κτλ. Στη συνέχεια ανωτέρου σχετικού εγγράφου. Άψος της υπηρεσίας μας, μετά από αυτοψία στο χώρο και με βάση το άρθρο 34 του ΚΟΚ, παράγραφος 2 Ζ και παράγραφος 3 Δ, είναι ότι η στάση και η στάθμευση δεν επιτρέπεται στην ολόγω εδώ, επειδή υπάρχει στροφή με ανεπαρκή ορατότητα και επίσης η οδός είναι διπλής κατεύθυνσης. Με αποτέλεσμα να παρακολλείεται η οδός στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Μεσότοπο προς το Ταβάρι και το υπόλοιπο τμήμα να μην επαρκεί για κυκλοφορία άλλων οχημάτων. Λοιπόν, βέβαια αυτό λέει γενικότερα για στάθμη στη συγκεκριμένη οδό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι αυτό, είναι εξαναβολής, το κουβεντιάζουμε. Παρίσταται ο πρόεδρος του τοπικού, ο κύριος Γαβρίλος Πιπίνης, παρίσταται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο κύριος Μαλιδέλης. Και είχατε πει την προηγούμενη φορά, κύριε Μαλιδέλη, θα έρθει και κάποιος ο οποίος... Μηχανικός, ο οποίος βρίσκεται εδώ σήμερα. Είναι 8 παρα 5. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, βέβαια, καλό θα ήταν να είναι και οι σύμβουλοι δημοτικοί που πήγανε και σε αυτή τη συνεδρία στο τοπικό και να είναι παρόντες σήμερα που αυτό το θέμα αφορά το χωριό τους. Εγώ θα ήθελα και την τοποθέτηση συμβούλων που είναι στην ίδια δημοτική ενότητα. Ας πούμε τον κύριο Πανταχό που βλέπω πρόχειρο τώρα. Εσάς η άποψή σας ποια είναι? Οι απόψεις, εντάξει, έχουν διαβαστεί. Ο κύριος Ρούσης θα ήθελε να μιλήσει. Ναι. Μισό λεπτό στο μικρόφωνο, κύριε Ρούση, να ακουστείτε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη στιγμή που έχουμε αρνητική απόφαση από την ποιότητα ζωής, αρνητική απόφαση από το τοπικό, αρνητική απόφαση από την αστυνομία. Γιατί το συζητάμε σήμερα εδώ? Πρώτον, είναι εξαναβολής θέμα. Είχαμε ότι θα το ζητήσουμε σήμερα. Τα προηγούμενα τα έγγραφα δεν τα είχαμε την προηγούμενη φορά. Έτσι. Ούτε το τοπικό είχαμε, ούτε την αστυνομία. Πρώτον. Δεύτερον, όπως πολύ καλά γνωρίζει Μιχάλη, η απόφαση του τοπικού έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν έχει δεσμευτικό αρμόδιο. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό θα πάρει την απόφαση. Και η ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής. Αλλά και η ποιότητα ζωής και αυτή έχει γνωμοδοτικό ρόλο. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θα πάρει την απόφαση. Σήμερα, λοιπόν, να πούμε τι θα κάνουμε. Και επίσης, για να συνεχίσω σε αυτά, δεν ξέρω αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα. Έχει πάρει όλες τις αντιδοτήσεις. Δεν ήσασταν στο προηγούμενο Συμβούλιο. Όχι, δεν είμαι. Ναι. Μπορεί να μας τα ξαναπούν οι άνθρωποι. Ο κύριος Μαλιδέλης εδώ μας είχε διαβεβαιώσει ότι έχει όλες τις απαραίτητες αντιδοτήσεις και η τελευταία που χρειάζεται είναι προϋπόθεση η χρήση του πεζοδρομίου, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή άδειε λειτουργία. Μπορεί να σα τα πει και ο ίδιο. Κύριε Βαϊδέ, δεν ξέρω. Εδώ είναι. Λοιπόν, κύριε Ρούση, ο κύριο Μαγιδέλη έχει. Λέει ότι έχει αδειοδοτήσει από τη Διεύθυνση Κτηνιατρική Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Από τον ΕΦΕΤ Βορείου Αιγαίου, Ελγό Δήμητρα, τυροκομικές επιχειρώσεις, Ατζηλιώτης κτλ. Αυτό είναι πίνακας αποδεκτών εδώ πέρα. Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι καταχωρημένες στη σελίδα του ΕΦΕΤ και έχει τη συγκεκριμένη στο σελίδα από κάτω.
Όπως και να έχει, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο και θα πάρει την απόφαση σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι μέσα στον οικισμό η επιχείρηση. Καλύπτει την νομοθεσία πρόσφατη του 21, νομίζω, που θέλει να είναι 500 μέτρα από οικισμό αυτές οι επιχειρήσεις. Ναι, κυρία Γιάννη, θα πείτε εσείς. Κυρία Αντιδήμαρχος. Δεν τίθεται, κύριε Ρούση, τέτοιο θέμα. Ναι, δεν πέφτει δηλαδή μέσα σε αυτό. Όχι, όχι, δεν τίθεται καθόλου τέτοιο θέμα. Το θέμα μας είναι η απότιμηση πεζοδρομίου και να υπενθυμίσω ότι η απόφαση που πήρε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ήταν. Άμα δεν είναι νόμιμη η επιχείρηση, τι απόφαση θα πάρει? Είναι νόμιμη η επιχείρηση, κύριε Ρούση. Και η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι να ξαναυποβάλει τροποποιημένα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, εφαρμόζοντας τους όρους που προβλέπονται στην ΚΙΑ με σχέδιο πόλεως οικισμός. Ενώ έχουμε στη συνέχεια ένσταση, η οποία μας λέει ότι η ΚΙΑ δεν αναφέρει για κέντρα αποθήκευσης και διανομής καθόλου που βρίσκονται εντός οικισμών και δεν έχει εκδοθεί κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο όσον αφορά αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινό νόμο. Γι' αυτό ξανακαλούμαστε να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Λαξεβάνης ζητάει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν καλέστηκα. Είμαι αντίθετος. Δεν με ενημερώσαν. Γιατί μέχρι και παρόν δεν είχα, δεν πήγα, ούτε τηλέφωνο δεν πήγα. Πρόσκληση όμως αποστέλλεται σε όλους, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά δεν πήγε. Ότι στην απόφαση κατά λάθος. Δεν με πήρε και λάθος. Πάντα με φέρνει, δεν με πήρε. Αυτή τη στιγμή δεν σε ψέματα. Γι' αυτό δεν με πήρε, ξέχασε. Πάντα με φέρνει, αυτό δεν με πήρε. Σταυρό, άκουσε με. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Εγώ σου τηλεφώνησα, ξενημέρωσα για όλα τα θέματα και μου είπε είμαι υπέρ. Γι' αυτό το θέμα δεν με ενημέρωσε. Και γι' αυτό το θέμα το οποίο ήταν μαζί με τα άλλα. Αφού θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να γίνει διάνοιξη επί του θέματος. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ο κύριος Σικάς και ο κύριος Πανταχώστα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Προηγείται επικεφαλής. Εγώ θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, η επιχείρηση έχει πάρει όλες τις ιδιωτήσεις και μπερδεύει για να λειτουργήσει στο πεζοδρόμιο. Αυτό μας είπε ο κύριος Μαλιδέας στην προηγούμενη συνεδρία. Είναι λίγο περίεργο. Θέλω μια παρένθεση κάνω. Βεβαίως. Αλλά μπορείτε να το ρωτήσετε. Επειδή έτυχε να είμαι παθώνω και εγώ, ο πατέρας μου, κάποια στιγμή το 79-80 πήγε να ανοίξει ένα πλατήριο καυσίμων. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν αριστερός, δεν ήταν όμως και τίποτα ιδιαίτερο, ήταν αριστερός. Τον άλλαξαν 15 φορές τα σχέδια έξω από τον πολυκτήτο και τον υποχρέωσαν να χτίσει το πρατήριο με πέτρα. Ναι, και είναι ακόμα χτισμένο με πέτρα. Ο κ. Βαλάνης μπορεί να το ξέρει. Λοιπόν, ταλαιπωρήθηκε και ξόδεψε ένα σωρό λεφτά. Δεν είναι δυνατόν αυτές οι υπηρεσίες να υπάρχουν και να μην δίνουν λύσεις στους κατοίκους και στους δημότες. Δεν είναι θέμα τώρα να έχουμε σε αντιπαράθεση με τον. Συγγνώμη, δεν είναι τώρα. Εντάξει, δεν είναι να έρθουμε εμείς σε αντιπαράθεση. Δηλαδή, τι πρόταση μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο σε μια περίπτωση? Κυβερνούν, υπάρχουν νόμοι πάνω από το. Δηλαδή, βάζουν τον άλλον, παίρνει όλες τις αδειοδοτήσεις και στο τέλος λειτουργεί η επιχείρηση και δεν θα λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει κατάρτιση του πεζοδρομίου. Παράδειγμα, λέω, τότε από την αρχή έπρεπε να το απαγορεύσουν για να μην δώσουν καμιά αδειοδότηση στον άνθρωπο. Να μην κάνει κανένα έξοδο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ευτυχώς που θα έχουμε αυτοδυναμία. Γιατί πριν ένα μήνα δεν υπήρχαν αυτοδυναμία για αυτά που βγαίνανε με σήμερα. Ποιος θα έχει αυτοδυναμία? Δεν ξέρω. Για να μην αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, θέλει ο κύριος Μαλιδέας και μετά ο κύριος Πανταχώς. Κύριε Πρόεδρε, να βοηθήσω. Βεβαίως να απαντήσετε στην ερώτηση του κύριου Σικά. Κύριε Σικά, το μόνο κομμάτι που μας έχει πίνει στη σωστά σε αυτά που λέτε. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο, λίγο κοντά στο στόμα σας. Είναι το τμήμα της βιομηχανίας. Κυρία Μάρθα Τσιπάς, βάζουν αυτό τον όρο, το κλικ αυτό που λέτε, με την απότιμηση πεζοδρομίου. Από τη στιγμή που τα χωριά μας δεν έχουν σχέδιο πόλεως, αλλά δεν υφίσταται αυτός ο όρος. Και γίνεται όλο αυτό το τρελό που γίνεται. Έχεις τρεις άδειες και δεν σου δίνουν την τέταρτη να το ολοκληρώσεις.
Καταλάβατε. Δεν δικαιούσε να κάνει εκεί επιχείρηση, κακώ πήρε και τι άλλε άδειε. Μα τη στιγμή που έρχονται. Και κακώ τι δώσανε, δεν ξέρω πού πρέπει να φέρει. Δεν θέλει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να λειτουργεί να μια επιχείρηση να πάει 5 άδειε. Σωστά. Είστε απόλυτο. Αλλά έρχονται οι κρατικοί φορεί και σου λένε τι άδειε. Εμεί τώρα δηλαδή, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ είμαι μαθηματικό. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτή τη διαδικασία. Και πολλοί συνάδελφοι. Δεν ξέρω κάποιο που είναι μηχανικό που μπορεί. Ο Νίκο είναι γιατρό. Δηλαδή, τι να πούμε εμεί, δηλαδή, αν είναι νόμιμοι. Δηλαδή, είμαστε απορία. Πώ είναι δυνατόν να δίνονται όλε αυτέ οι αδειοδοτήσει και να έρχονται τελευταία στιγμή και να μην λειτουργεί η επιχείρηση. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σου πούνε πήγαινε στα δικαστήρια, να δικαιωθεί, να και να ζητήσει και αποζημιώσει. Αυτό το τέλο, δηλαδή. Να προχωρήσουμε λίγο, μισό λεπτό στρατή. Έχει γυρίσει ο κύριος Πανταχός πρώτα. Έχει γυρίσει ο κύριος Πανταχός. Μετά εσείς, εντάξει. Ναι, κύριε Γιάννη, μια ερώτηση. Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου έκανε αυτοψία, έχει πάρει απόφαση το συγκεκριμένο θέμα. Και το δεύτερο, από πότε λειτουργεί αυτή η επιχείρηση, κύριε Μαλιδέλη? Από τον Νοέμβριο του 2021. Παράνομο. Λοιπόν, όπως σας ενημέρωσα προηγουμένως, έχουμε ένα κενό του νόμου και η υπηρεσία ρώτησε το Υπουργείο, το οποίο κατά την άποψη της υπηρεσίας είπανε να το εξετάσουν σαν να είχαμε σχέδιο πόλεως. Όμως το ξανατονίζουμε, στους οικισμούς μας δεν έχουμε σχέδιο πόλεως. Εκεί είναι το θέμα που έχουμε κληθεί τώρα να αποφασίσουμε εμείς. Κύριε Ζαφύρης. Απευθυνθήκαν στο Κεντρικό Υπουργείο, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο τμήμα βιοδότηση δηλαδή. Και είπαν αυτό. Απευθυνθήκανε, ναι. Και είπανε κατά την άποψη της υπηρεσίας να το εξετάσουν. Γι' αυτό ζητήσανε δικαιολογητικά, εφαρμόζοντας τους όρους της ΣΚΙΑ 79-983 κάθετος 58 του 2017, όπως εφαρμόζεται αυτό. Εκεί που έχουμε σχέδιο πόλους. Και το ξανατονίζω, δεν έχουμε σχέδιο πόλους. Δεν έχουμε. Μήπως γράφουν κατά αναλογία. Να βοηθήσω λίγο, Στρατή και Ασανούλα. Να βοηθήσω λίγο. Γιατί εδώ πέρα, εγώ από ό,τι βλέπω τα συνοδευτικά τα έγγραφα αυτή τη στιγμή, η ερώτηση έχει γίνει βασικά όχι προς το Υπουργείο Βιομηχανίας, αλλά προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Κοινωνιών κτλ. Βιομηχανία τι λέει. Λοιπόν, διότι αφορά τον δρόμο το συγκεκριμένο πράγμα, ας πούμε. Και στην ουσία είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, λέει πάρει απόφαση σαν να υπήρχε. Αυτό είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν θυμάμαι πόσοι είστε παρόντες. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Χειρά. Δεν έχει τελειώσει ο κύριος Ζαφύρης όμως. Αν μου επιτρέπετε 2 λεπτά και μετά μιλάτε. Εμένα θα μου επιτρέψετε να το δω λίγο πιο προσεκτικά, γιατί θέματα αδειοδότηση χειριζόμουν εγώ. Ωραία, δώστε το στρατό και μέχρι να το δεις, να δώσω το λόγο στον κύριο Χειρά. Ας προχωρήσει κουβέντα. Στον κύριο Χειρά το λόγο. Μισό λεπτό στο μικρόφωνο, κύριε Νίκο. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κύριε Πρόεδρε, απευθύνθηκε προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, αυτό που διαβάσατε, και βλέπω, πήρα και το αντίγραφο της απάντησης του Υπουργείου, για να ενημερωθώ. Γιατί είχα και εγώ τις ενστάσεις μου όπως και τις έχω. Βλέπω στο σκεπτικό της απόφασης που έστειλε το Υπουργείο, δεν καθορίζονται η όρη της απότιμησης, έχει κάτι ασάφεση εκεί πέρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω κιόλα. Δεν είμαι ειδικός τεχνικός πάνω στο θέμα αυτό. Έχει κάτι ασάφης η απάντηση του Υπουργείου. Οπότε, σαν να μας λέει, κάντε ό,τι νομίζετε και μπορείτε να το κάνετε. Εφόσον δεν υπάρχει και σχέδιο το ΣΚΟΑ, ξέρω εγώ, μπορείτε να το δώσετε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σωστά καταλαβαίνω. Βεβαίως. Και βλέπω ότι ο άνθρωπος πιθανόν να έχει δίκιο. Και διαφωνώ λίγο με την απόφαση της ποιότητας ζωής. Και θα ήθελα την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Κοκκινέλη, αν επιμένει στην άποψη της απόφασης που πήρε η ίδια.
ύστερα από το έγγραφο αυτό του Υπουργείου Υποδομών που απήντησε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Λοιπόν, κύριε Χίρα, καταρχήν την απόφαση δεν την πήρα εγώ ίδια. Την απόφαση την πήρε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το ξανατονίζω, η απόφαση είναι να ξαναυποβάλει η επιχείρηση Σαντζηλιώτης τροποποιημένα σχέδια κλπ. Δικαιολογητικά εφαρμόζοντας τους όρους που προβλέπονται στην ΚΙΑ του 2017, σαν να έχουμε σχέδιο πόλεως. Ακριβώς. Το ίδιο όπως λέει και το έγγραφο. Σας λέει ότι δεν ήταν απορριπτική δηλαδή. Σας λέει ότι ζητάει ακριβώς να γίνει διαδικασία σαν εγώ να γίνει. Ερωτώ τώρα γιατί έτσι μεταξύ μας. Οπότε η επιχείρηση θα έπρεπε να ξαναυποβάλει σχέδια να πάει εκεί. Και έχουμε την ένσταση της επιχείρησης που μας λέει ότι σύμφωνα με την παραπάνω ΚΙΑ δεν γίνεται αναφορά για τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής που βρίσκονται εντός οικισμών. Δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένη ΚΙΑ. Λοιπόν, ο κύριος Ιορδάνου έχει κυρέψει το λόγο, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί τέτοιες δομές εξυπηρέτησης των πολιτών πρέπει να τους βοηθούμε τους ανθρώπους, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, κύριε Νικό. Γιατί είναι ανάπτυξη του χωριού, έδωσης χωριού. Άμα το κάνουμε αυστηρά, με τους αυστηρούς νόμους, τότε δεν θα λειτουργούσε την Μπακάλικο σε κανένα χωριό. Με το γράμμα του νόμου. Ακριβώς. Δεν θα λειτουργούσε κανένα Μπακάλικο στα χωριά. Εντάξει, κύριε Νίκο, σεβαστή η άποψή σας και εδώ πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για να αποφασίσει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο κύριος Ιορδάνου έχει το λόγο. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, όση ώρα κουβεντιάζουμε και όση ώρα κουβεντιάζουμε την προηγούμενη φορά, έτσι που έχουν μπει πάρα πολλά ερωτήματα, θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος καταρχάς, διότι από τη μία έχουμε μια τοπική κοινωνία με μια απόφαση της και μάλιστα ομόφωνη, είναι αρνητική όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιδιοδότηση. Από την άλλη υπάρχει μια επιχείρηση η οποία είναι λειτουργία και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είμαστε κοντά στο επιχειρήν, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά. Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε έτσι πολύ γρήγορα και ελαφρά την καρδία τέτοιες έτσι επιχειρήσεις που πάνε λειτουργίες στον τόπο μας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, κυρία Αντιδήμαρχος ή κάποιος άλλος, είναι το εξής. Παραλυτήρια τέτοια γάλακτος υπάρχουν και στο Μεσότοπο φαντάζομαι, αλλά και σε άλλα χωριά. Όπως είναι η Άγρα, όπως όλα τα χωριά μας έχουν παρακτήρια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν έχει ακολουθηθεί για αυτά τα παρακτήρια η ίδια διαδικασία, αν υπάρχει απόφαση δική μας αδειοδότησης για τα παρακτήρια αυτά, γιατί πραγματικά εάν στερήσουμε άδειας μίας επιχείρησης και όλες οι άλλες δεν έχουν, θα είναι τον ΚΑΡΦ, εντάξει. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί, να ανοίξει η συζήτηση για το θέμα αυτό, να μην βιαστούμε να την κλείσουμε. Επίσης, όπως είχα ζητήσει και την προηγούμενη φορά από τον επιχειρηματία και τον εκπρόσωπο που ήταν εδώ, θεωρώ ότι θα πρέπει να σταθεί εδώ η επιχείρηση τεχνικά, δηλαδή να μιλήσει, να πάρει θέση ο τεχνικός σύμβουλός της. Και από ό,τι βλέπω είναι παρόγια που θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να του δώσουμε τον λόγο να μας πει. Και αυτό είναι η ενημέρωση που είχα όταν ήρθα στο πρωτοβουλίο. Τώρα πρέπει να ήρθε, κύριε Ζουμπιλιώτη. Ναι, είχα ενημέρωση ότι θα έρθει γύρω στις 7.30. Προφανώς ήρθε λίγο πριν. Βεβαίως και θα τοποθετηθεί. Αλλά πριν από όλα από αυτόν, θέλει κάτι να πει και ο κύριος Ζαφίρης και να πει σε αυτόν, δώσουμε και το λόγο στο εκπρόσωπο. Ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Όσο θέλετε. Εγώ λοιπόν με αυτή μου την τοποθέτηση θέλω πραγματικά να πω στους συναδέλφους ότι πολλές φορές μπαίνουμε σε μια θέση πάρα πολύ δύσκολη να αποφασίσουμε για κάτι που δεν είμαστε, όπως είπε και ο συνάδελφος Σικάς, οι επαείοντες. Εγώ είμαι κατ' επάγγελμα λογιστής, δεν έχω. Σέβομαι από την άλλη, κύριε συνάδελφε, και την απόφαση της υπηρεσίας μας, της τεχνικής υπηρεσίας. Εντάξει, να μην βιαστούμε δηλαδή να κλείσουμε τον να πω κάτι. Όσο θέλει, τότε. Είδα τα χαρτιά. Είδα τα χαρτιά για να καταλάβω τι έχει γίνει. Η εκτίμηση η πρώτη που έχω κάνει είναι ότι έχει γίνει ένα λάθος. Δηλαδή, σωστά πήγε η εταιρεία να αδειοδοτηθεί και πήγε στην βιομηχανία για να πάρει την αρμόδια άδεια. Η βιομηχανία η δική μας στην περιφέρεια δεν μπορούσε να χειριστεί το θέμα. Πότε θέλετε λοιπόν. Άρα πρέπει να πάει στο ανάλογο Υπουργείο. Πού είναι το Υπουργείο Βιομηχανίας ή η χωροταξία. Η χωροταξία είναι χωροταξικό το θέμα. Στο ΙΠΕΝ. Σε ένα από τα δύο πρέπει να πάει. Οι δύο υπηρεσίες, βιομηχανία και ΙΠΕΝ, συνεργάζονται. Εγώ ήμουν τους είχα υφιστάμενους εκεί και ξέρω τι γίνεται. Εδώ λοιπόν αντί να γίνει αυτό, πάει στο υποδομό και ρωτάει την οδοποιία. Δεν γίνεται, είναι λάθος η προσέγγιση αυτή. Θεωρώ δηλαδή ότι ο χειρισμός που έχει γίνει μέχρι
δεν θέλω να αποδοσοφήσω σε κανέναν. Είναι λάθος το ερώτημα. Η υπηρεσία της περιφέρειας στο αρμόδιο υπουργείο, δεν πάει στο ανάλογο υπουργείο, πάει σε κάτι άλλο άσχετο. Λοιπόν, εγώ από τα λίγα που είδα μπορώ να βοηθήσω πρακτικά, δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με τις διευθύνσεις του Υπουργείου Βιομηχανίας και να τους φέρω σε επαφή τους ανθρώπους με υπαλλήλους που ξέρουν τέτοια θέματα, που μπορούν να τα χειριστούν για να ξεμπλοκάρουμε. Γιατί έχει γίνει μια επένδυση, είναι τώρα τι να σας πω. Έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις πάμπολες όταν ήμουν γραμματέας και πριν γίνω γραμματέας βιομηχανίας. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Η Ελλάδα είναι ένα χάος. Και πραγματικά δηλαδή, καμιά φορά και μπορεί να σε εκδικηθεί κάποιος και να την πατήσει, αλλά μπορεί να γίνει και λάθη και να πας να πάρεις ερώτημα σε λάθος υπηρεσία. Και εκεί δεν βγάζει άκρη ποτέ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Εγώ θα έλεγα να τα αναβάλουμε. Δεσμεύομαι με τους ανθρώπους να φτάσω σε επικοινωνία, να τους φέρω σε επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Βιομηχανίας και εκεί να βρούμε την άκρη. Αυτό έχω δει. Δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα τώρα εδώ πέρα. Σε καμία περίπτωση με ψηφοφορίες, οτιδήποτε. Ό,τι λέω νόμος θα γίνει. Εντάξει, κύριε Ζαφύρη, λοιπόν, τον εκπρόσωπο της εταιρείας θα θέλαμε να ακούσουμε. Λέγεστε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ρωμαγιώτης Γιάννης. Μάλιστα. Είμαι μηχανικός της εταιρείας και το συνεργασία με τον κύριο Βαλιτέλη. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχει προκύψει αυτό το θέμα με την απότμηση. Ίσως έκρηση είσοδος-έξοδος είναι τέλος πάντων για τα κέντρα διανομής και αποθήκευσης. Το θέμα είναι ότι η νομοθεσία, αυτό που είπε και η κυρία Γιάννη, έχει κενό. Ναι, μεν έγινε το ερώτημα από την υπηρεσία και καλά έγινε γιατί εντάξει, δεν ήθελε να πάρει θέση από μόνη της, ήθελε να πάρει από ανωτέρω υπηρεσία μια απάντηση, η οποία είναι μια απάντηση, όπως είπα και την άλλη φορά, ενός προϊσταμένου, ενός διευθυντής τμήματος, ένας διευθυντής, ένας οτιδήποτε. Φέραμε του χαρτιού, δεν βγήκε κάποια διευκρινιστική, κάποιο ΦΕΚ, κάποια ΚΙΑ που να λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε. Άρα, βασιζόμαστε στην απόφαση, στην εκτίμηση ενός υπαλλήλου, ενός υπουργείου, ενός προϊσταμένου, όπως θέλετε, πέστε το, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα αυτό όμως δεν είναι σωστό. Υπάρχει κενό. Εκεί πέρα λοιπόν έρχεται και το αναλαμβάνει και το παίρνει πάνω το υπάλληλο, η υπηρεσία, ο κάθε υπάλληλο και λειτουργεί όπως πιστεύει ο ίδιος. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλά κάνει στην υπηρεσία και, γιατί τα παιδιά θέλουν να είναι και εγώ μαζί του να είναι. Νόμιμοι, καθόλου νόμιμοι, να μην έχουν προβλήματα μεθαύριο στην υπηρεσία του. Έτσι, και εγώ μαζί του είμαι. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα παραλυτήρια, εντάξει, μαζί και το δικό μας, έχουν όλα τα χαρτιά που έχουμε κι εμείς, αλλά δεν έχουν το χαρτί από το βιομηχανίας. Γιατί εμείς πήγαμε να αδειοδοτηθούμε πλήρως κανονικά με όλα τα χαρτιά. Όλα τα υπόλοιπα έχουν τα χαρτιά από την ιατρική, από το τέλος πάντων από ποιες υπηρεσίες που παίρνουν όλοι. Και μέχρι εκεί. Από το βιομηχανία δεν έχει. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει και ο κ. Ζαφύρης που είπε, η απότμηση πεζοδρομίου είναι απαιτητή, είναι σαν όταν κάνει το γνωστοποίηση λιτουάδια λειτουργία, το έχει βάλει σαν δικαιολογητικό απαιτητό η υπηρεσία. Του έκανα και σε αυτού κάτι. Και του εξηγώ ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, με όχι σχέδιο πόλεως, έναν απλό οικισμό. Με πεζοδρόμια, με ρημοτομικές υποδομικές γραμμές, με υποδομικά τετράγωνα, τίποτα δεν υπάρχει. Πρασχές, δεν υπάρχει, είναι ένας προσκυσμός. Πώς μπορώ εγώ να μου ζητάει η υπηρεσία η συγκεκριμένη να κάνω παραπόδομηση πεζοδρομίου. Και δεν ξέρω, δεν μου απαντήσανε, τους έκανα ένα χαρτί, τους έκανα μια έτσι, δεν μου απαντήσανε. Δηλαδή εσείς που ασέρετε στην πραγματικότητα θα μπορούσε να κλείσει. Καταλάβω λίγο, κύριε Ρωμαγιώτη, με καταλάβω λίγο. Συγγνώμη που διακόπτω το ρυθμό της σκέψης. Στην ουσία, μας λέτε ότι νόμιμα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για να γίνει απότιμηση αυτό. Γιατί δεν υπάρχει, βέβαια. Δεν υπάρχει. Για να καταλάβω. Γιατί και εγώ είμαι εδώ. Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως. Δεν υπάρχουν ερηματομικές οικοδομικές γραμμές. Δεν υπάρχουν όπως έχει η Καλονή, όπως έχει στα δάφια πάνω το καινούργιο κομμάτι του οικισμού. Για το υπόλοιπο κομμάτι δεν έχει. Δεν υπάρχει τμήμα οικισμού. Όπως έχει σκάλα Καλονής που έχει σχέδιο το σκάλα. Εντός και εκτός οικισμού. Άλλο σχέδιο πόλεως. Είναι εντός οικισμού. Αν πηγαίναμε στα εκτός οικισμού, θα πηγαίναμε και θα ζητάγαμε αντιδότηση από την περιφέρεια για τους κόμπους. Είναι άλλο. Το εντός οικισμού ανοίξει το Δήμο. Το εντός οικισμού δεν έχει κόμπους. Έχει κόμπους. Μα αυτό είναι η απότμηση. Η απότμηση συγκρίνουν την απότμηση και την είσοδο και έξοδο από την ιδιοκτησία σου. Αυτό είναι.
Όπως... Το εντός οικισμού παλιά θυμάμαι ότι ήταν. Κύριε Πάπο, ή θα πάρετε το μικρόφωνο, κάνετε καμιά ερώτηση, θα ακούσουμε και εμείς τι λέτε. Το εντός οικισμού ή θα πιάσετε τον άνθρωπο απ' έξω και θα μιλήσετε. Όπως υπάρχει και για εντός οικισμού τα βενζινάδικα και τα λοιπά, τα παρτήρια καυσίμων, τα οποία και αυτά σήμερα έχουν και αυτά πρόβλημα κάποια. Τα εντός οικισμού, που έχει πάλι πρόβλημα η υπηρεσία. Επειδή έχω σχέση με την κυρία, με την Αναστασία που είναι προϊσταμένη, δεν θα μου το επιτρέψετε. Την κυρία Καραγιάννη, τα συζητήσαμε και μου λένε το ξέρω, θα έχουμε και με αυτούς πρόβλημα. Καλώς ή κακώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να κλείσουν όπως και σε αυτούς αυτή την περίπτωση. Συγγνώμη τώρα που το πλατινώ. Βενζινάδικα που δουλεύουν 20 και 30 χρόνια, θα έρθουν σήμερα να τα κλείσουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν την είσοδο-έξοδο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Δεν γίνεται. Δεν κάνω μια καινούργια επιχείρηση, είναι υφιστάμενη. Στη συγκεκριμένη τώρα λέμε τώρα. Λοιπόν, εγώ πήγα να προσπεράσω, να ελαφρύνω το Δήμο και κάνω αυτό το χαρτί στο βιομηχανία, ώστε να μην το ζητήσει σε δεύτερη φάση. Λέω, άντε, να κάνω και αυτή την προσπάθεια, να μην ζητήσει το βιομηχανία αυτό το έγγραφο από το Δήμο, λέγοντας ότι από μόνο του, ναι, αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εντός οικισμού κάτω από 2.000 κατοίκων και δεν στερείται σχέδιο πόλεως, να μην το κάνετε αυτό το χαρτί. Απλά μια υπεύθυνη δήλωση ότι βρίσκεται σε αυτόν τον οικισμό και δεν γίνεται να βγει. Και να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν το δεχτήκαν, μάλλον δεν μου απαντήσανε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν σας απάντησαν καθόλου. Δεν μου δείξαν ότι μας απαντήσαν. Δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Θα μας απαντήσουν. Θέλετε, δεν ξέρω, να το αναβάλουμε, να δούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Απλά. Κύριε Ρουβελιώτη, εδώ θα πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ υπάρχει μια πρόταση από τον κύριο Ζαφίρη να απαντηθεί. Αυτό θα συζητηθεί αν συμφωνούν οι υπόλοιποι σύμβουλοι σε αυτό το πράγμα. Αν οι σύμβουλοι επιθυμούν να κουβεντιαστεί το θέμα. Ναι. Όχι, είπαμε. Θα είναι και για όλους. Όλες οι επιχειρήσεις. Κέντρα δημονομής και αποθήκευσης. Οτιδήποτε πάει να γίνει εντός οικισμού, οποιοδήποτε δηλαδή πάει να κάνει μια αποθήκη εμπορική, ας πούμε, μια χρήση, είναι χαμηλής όφελης. Τη στιγμή που το επιτρέπουν οι χρήσεις γης, μπορώ να προχωρήσω. Ναι. Αλλά κολλάει σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι το ΦΕΚ το έχει έτσι. Άσχετα τον ότι είπε υπάλληλο του Υπουργείου. Αφορά για μεγάλες πόλεις οι οποίες έχουν σχέδια πόλεως. Που έχουν πεζοδρόμια, έχουν διδασκές και θέλουν να ελέγξουν την μεγάλη κυκλοφορία. Οι οικισμοί, όσο και κυκλοφορία να έχουν, είναι ένα χωριό. Έτσι, πόσο κυκλοφορία θα έχει. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Βουλή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Κουπίνης θέλει να πει κάτι. Ο ίδιος θέλει να ρίξει κάτι. Κάνατε κι εσείς. Προηγουμένως, είπε ο κύριος Ιορδάνου, εάν έχουν τα άλλα τα παραλυτήρια αυτό, ας βρεθεί ένας να μου πει αν υπάρχει παραλυτήριο άλλο εντός οικισμού. Ας βρεθεί ένας, όχι, πώς είστε εδώ. Ας πει ένας ότι έτσι ας έχει ένα παραλυτήριο εντός οικισμού. Όχι για το μεσότοπο, κύριε Γαβρίλη. Δεν είπα για το μεσότοπο, γενικότερα. Ναι, γενικά, και εγώ γενικά λέω. Να μου πει ένα ότι έχει. Να η Παρασκευή να μου πει ένα ότι έχει στο μανταμάτο ή πού, μέσα στον οικισμό. Αφού δεν υπάρχει κανένα παραλυτήριο με τον οικισμό. Και παίρνουμε μια απόφαση σαν τοπικό και λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται η απόφαση από την αστυνομία, λέει ότι υπάρχει πρόβλημα και καθόμαστε και λέμε τώρα αρνούμεσο. Περιμένουμε το βιομηχανία και δεν ξέρω τι. Ας φέρει τις άδειες που έχει. Σας έφερε ένα χαρτί και λέει ότι έχει υποβάλει. Ας φέρει τις άδειες. Σας έφερε καμιά άδεια. Εγώ δεν ξέρω ούτε βίντεο ούτε ξεβίντεο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί και το βλέπετε μόνοι σας. Έχετε ένα κτήμα 6 στρέμματα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε μέσα χωρίς να ενοχλάτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε χωρίς να ενοχλάτε κανένα. Εσείς δεν έχετε αφήσει ούτε ένα πόντο από το 6 στρέμματα κτήμα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εδώ πέρα είναι Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι καφενείο. Εντάξει. Πάρτε απόφαση ό,τι αγαπάτε. Ακούστε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πάρτε απόφαση ό,τι αγαπάτε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που εμείς θα πήραμε απόφαση. Εσείς μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση. Προφανώς.
Προφανώς. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Λοιπόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, εδώ πέρα είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο. Ελάχιστοι έχουν σχέση με τέτοια αντικείμενα, όπως και άλλα αντικείμενα τα οποία έχουμε κληθεί να πάρουμε αποφάσεις για αυτά. Έτσι. Λοιπόν, και ο καθένας κρίνει με αυτά που ακούει και τις εισηγήσεις που ακούει και τις γνώμες που ακούγονται εδώ μέσα. Έτσι. Λοιπόν, αρλούμπες και τέτοιες λέξεις εδώ πέρα δεν. Εσείς το χρησιμοποιήσατε. Συγγνώμη για την έκφραση, συγγνώμη. Δεν τις δέχομαι αυτές τις εκφράσεις. Εντάξει. Μπορείτε να διαφωνήσετε πολιτισμένα, να πείτε τις απόψεις σας και σας υπενθυμίζω. Το τοπικό συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Όπως και η απόφαση της αστυνομίας. Την απόφαση την παίρνει το δημοτικό συμβούλιο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Εντάξει, βάλτε σε ψηφοφορία, ρε παιδί. Προφανώς θα το βάλω. Βάλτε το, βάλτε αν τελειώνει. Άκου να δεις, Πρόεδρε. Εδώ δεν θα. Όχι, εγώ δεν σου υποδεικνύω πώς να κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι. Λοιπόν, και δεν πρόκειται να δεχτώ και υποδείξεις πώς θα κάνω τη δικιά μου. Νομίζω την κάνω αρκετά καλά. Λοιπόν, στην ουσία αυτό που έχουμε τώρα είναι το εξής. Λοιπόν, καταλάβαμε όλοι ακριβώς τι συμβαίνει. Πέσαμε πάλι μέσα σε ένα κοινό του κράτους. Έτσι. Λοιπόν. Και στην ουσία λέει το Δήμο, αποφάσισε εσύ, αν και υπάρχει κενό, διότι εντάξει, αποφάσισε να υπήρχε σχέδιο πόλεως ή οτιδήποτε άλλο χαζό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα. Υπάρχει μια πρόταση καταρχήν από τον κύριο Ζαφύρη, η οποία λέει να αναβληθεί και να κάνει τις απαραίτητες επαφές με το Υπουργείο κτλ. Αυτό είναι μια πρόταση προφανώς. Αν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι θέλει κάτι τέτοιο, προφανώς και θα αναβληθεί το θέμα για να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν το Συμβούλιο επιθυμεί να το πάρουμε απόφαση σήμερα και να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είναι πάλι δικαίωμά του. Εντάξει, εγώ θα ήθελα και τις απόψεις της αντιπολίτευσης για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να το συζητήσουμε να πάρουμε απόφαση σήμερα ή να το αναβάλουμε. Τι θέλετε, κύριε Σικά. Όπως είπα και πριν, επειδή περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε τις απαιτούμενες γνώσεις για να βγάλουμε συμπέρασμα. Και αν επιτρέπεται, αν δεν επιτρέπεται, τα όρια του οικισμού, αν είναι υπάρχουν όρια, αν δεν υπάρχουν όρια, αν υπάρχουν ζώνες στον οικισμό και τι υπάρχουν. Όλα αυτά τα πράγματα εμείς δεν γνωρίζουμε για να απαντήσουμε. Επειδή ο κύριος Ζαφύρης υπήρξε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας. Κάνω λάθος σε αυτό, δεν ήσουν. Και επειδή έχει άμεση σχέση με αυτό, η πρόταση που έκανε. Νομίζω ότι είναι η πιο εφικτή για να ξεκαθαρίσουμε τι πρέπει να πάρουμε και να έρθει μια πρόταση να φορά συγκεκριμένη για να ψηφίσω. Δεν νομίζω ότι θέλουμε εμείς ούτε την επιχείρηση τη μία να κλείσουμε ούτε την άλλη και ίσως παρατηρώ ας πούμε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση επαγγελματική. Αυτό όμως δεν μπορώ να το ξέρω και γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Αυτή την εκτίμηση κάνω. Αλλά δεν μπορώ να πάρω και απόφαση χωρίς να έχω γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Άρα προτείνουμε να αναπτυχθεί σύμφωνα και να περιμένουμε αυτό που είπε ο κ. Ζαφύρης. Ναι, αλλά αυτό όμως σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να τέτοιο, να πει και ένα χρονικό όριο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σαν ή ο άλλο άνθρωπο, α πούμε. Κ. Ρουμελιώτη, τι θέλετε να πείτε. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ όπως ο κ. Κάς, επειδή ο κ. Ζαφύρης έχει κάποιες γνωριμίες ίσως στο Υπουργείο κτλ. Μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε, ίσως στο Υπουργείο στο τέλος. Από κάτω βιομηχανίας να πει ότι κύριε εντάξει δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα, να μην το απαιτήσουν τελικά αυτό και να λυθεί το θέμα εντελώς, να μην ξαναρθούμε καν εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι... συμφωνείτε κύριε Νίκο. Βεβαίως, έτσι. Άμεσα λέω, φωνικά στέλνετε τα γήγουρες, σαν αλληλογραφίες. Πολύ ωραία, εντάξει, αλλά απλά κύριε Ζαφύρη, ακούστε λίγο, επειδή ο άνθρωπος είναι επί ξύλου κρεμάδος, καταλαβαίνετε ότι έχει μπει σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, έτσι, λοιπόν. Και για να μην τον έχουμε τον άνθρωπο σε μια τέτοια ιστορία, παρακαλώ η όποια επικοινωνία να γίνει άμεσα, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και σε μια περίπτωση που όντως πούνε ότι δεν χρειάζεται αυτό το χαρτί, οι άνθρωποι προχωράνε και χωρίς τη δικιά μας τη γνωμοδότηση. Σωστά, κύριε Ρουμελιώτη. Καταλαβαίνω, σωστά. Έτσι, σε περίπτωση, ας πούμε, ναι, ισχύει αυτό, παρακαλώ, πάρτε απόφαση από αυτού, τότε θα κάνω ένα συμβούλιο έκτακτο, εκεί πέρα γρήγορα να πάρουμε μια απόφαση, να μην καθυστερήσουμε άλλο. Και από τώρα σας παρακαλώ ότι αν σας στείλω τέτοια πρόσκληση, να ξέρετε την αρθήτρα να το κουβεντιάσουμε και να ξεμπλοκάρουμε ολόκληρο το χωριό από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και εμένα η άποψή μου, σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ότι τέτοια θέματα είναι καλύτερο να γίνονται με κουβέντα και όχι με αντιπαλότητες. Υπάρχουν ένα σωρό επιχειρήσεις, ένα σωρό χωριά τα οποία έχουν θέματα διάφορα. Έτσι. Και αν φτάσουμε στο σημείο να καταγγέλει ο ένας τον άλλον
και να κυνηγά ο ένας τον άλλον, τότε οι άνθρωποι αντί να δουλεύουν και να κάνουν προκοπή και να μπαίνουν τα λεφτά στα σπίτια τους, θα καταλήγουν να δουλεύουν όπως έχουν γίνει επανειλημμένα και εδώ στην περιοχή μας και στο Μόλυβο και σε άλλες τουριστικές περιοχές, με τα κέντρα διασκέδασης, καφετέρειες κτλ. Κτλ. Που αντί να δουλεύουν και να μπαίνουν τα λεφτά στα σπίτια τους, τα λεφτά πήγανε σε πρόστιμα και σε δικηγόρους και σε δικαστήρια. Λοιπόν, η άποψή μου είναι πάντα το χωριό να βλέπει το καλό και να το λύνει με το διάλογο και χωρίς καυγάδες. Άρα το θέμα να βάλετε, κύριε Ζαφύρη, περιμένουν νέα σας. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Αν θέλετε, εσείς μπορείτε να αποχωρήσετε που δεν έχετε άλλο θέμα. Όποιος θέλει να μείνει και να παρακολουθεί στο Συμβούλιο, εννοείται ότι προχωράμε. Έχουμε ένα θέμα από την κυρία Βατή, η οποία γύριψε να το συζητήσουμε νωρίς γιατί έχει υποχρεώσει. Σωστά, Αφροδίτη? Ναι, και επειδή είναι εδώ και είναι ποιο, είναι το 17ο, η υποβολή αιτήματος. Το 16 και το 17 είναι. Ναι. Αυτά τα δύο, να τα διαβάσω λίγο, τις επικεφαλίδες. Ναι. Το 16 αφορά έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέσου για το οικονομικό έτος 2021. Και το 17ο είναι υποβολή αιτήματος για έκτατη επιχορήγηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς το Δήμο Δυτικής Λέσου. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε για να σας αποδεσμεύσουμε να μπορείτε να πάτε στις υποχρεώσεις σας. Πρώτα. Και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα τα θέματα. Σας ακούμε. Είναι εδώ η προϊσταμένη της υπηρεσίας μας, η Ανθή Βαΐο, για να εξηγήσει το πρώτο θέμα για τον εισπρωισμό. Καλησπέρα σας. Για το θέμα της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεων των ισολογισμών της πρώτης διαχειριστικής χρήσης του νομικού προσώπου ήταν από 25 Ιανουαρίου του 2021 που ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ το νομικό πρόσωπο, ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, λογιστή, η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού δηλαδή, του νομικού προσώπου, συντάχθηκε η έκθεση ελέγχου. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, δεν διατυπώνονται επιφυλάξεις όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία γιατί είναι η πρώτη διαχειριστική χρήση του νομικού προσώπου. Θα ακολουθήσει και το 2022 σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία. Επαληθεύεται η συμφωνία, όπως διατυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις. Όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχει επιφύλαξη, οπότε είμαστε στο στάδιο που θα εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις στον ισολογισμό. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες επιτρόπου, έτσι, και ανάλογα και η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία. Πολύ ωραία. Ερωτήσεις? Μιλάμε για το 16ο θέμα πάντα, σας θυμίζω, έτσι. Έχετε κάποια ερώτηση γι' αυτό? Είναι στα τακτικά θέματα, σας έχουν έρθει οι θετικές εισηγήσεις. Μπορέστε και ρυσικά. Πάσω πρόσωπο το ψήφισε, οπότε... Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το ψήφισε. Λέω, το ψήφισε, ωραία, εντάξει. Άρα, κύριε Νίκο, είμαστε εντάξει? Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Εγώ δεν... σύμφωνα με τα γραφόμενα εδώ πέρα στην εισήγηση και από τους εταιρεία των ορκωτών λογιστών εδώ πέρα δεν με δίνουν πλήρη εικόνα και αδυνατό να πάρω απόφαση για τον ισολογισμό αυτό. Οπότε δηλώνετε παρόν, ας πούμε? Θα δηλώσω παρόν. Μάλιστα. Απάντα από κάτι κατά τη διάρκεια του ΔΣ που κάνουμε, καλέσαμε και τον ίδιο τον εργοτό λογιστή τηλεφωνικά να κάνει εισήγηση και να εξηγήσει στα μέλη του ΔΣ που ψηφίσανε υπέρ της έκθεσης. Οπότε κύριε Νίκο, εάν θέλετε οποιαδήποτε στιγμή να έρθετε και να πάρουμε τηλέφωνο και τον ορκωτό λογιστή να σας εξηγήσει οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικαίωμά του να σε δηλώσει παρόν ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, όχι απλά να μάθει κάτι, να μάθει παραπάνω. Εσείς
εσείς είστε παρόντοπος ο κύριος Χειράς. Γιατί πράγμα. Γιατί θέλω, πώς είσαι, πάμε ίσως. Για την κυρία... Για το νομικό πρόσωπο, για τον ισολογισμό. Υπέρ αίσθησης. Κύριος Κατακυριανής έχει φύγει. Λοιπόν, τόσο καλά. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνομαι περνάει κατά πλειοψηφία, παρόν είναι ο κύριος Χίρας. Εσείς κύριε Ρούση, κύριε Βαλεντίνο, να ρωτήσω κι εσείς, υπέρ είστε. Υπέρ, ωραία. Λοιπόν, το θέμα περνάει λοιπόν. Το 17ο Υπουργείο Αιτήματος για έκτατη επιχορήγηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς το Δήμο Δυτικής Λέζου, κυρία Αντιδήμαρχε. Και πάλι όσοι έχει εισήγηση, θα αφήσω την Ανθία Βαΐου πάλι να. Ορίστε, για πείτε μας, κυρία Βαΐου. Για το θέμα αυτό, να σας πω πώς στοιχειοθετείται αυτό το αίτημα της έκτακτης επιχορήγησης. Στην αρχή του έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, εγκρίθηκε μια διαδικασία υποβολής αιτημάτων από συλλόγους και φορείς, τοπικούς συλλόγους ως επιτοπλίστων και φορείς, ώστε να μας υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αιτήματα για επιχορήγηση δράσεών τους. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία, δόθηκε μια εύλογη προθεσμία με αναρτήσεις της στο σελίδα και του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε όλοι να λάβουν γνώση αυτής της διαδικασίας και να μας καταθέσουν τα αιτήματα. Δόθηκε μεγάλος χρόνος, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς να καταθέσουν αιτήματα. Μέχρι 14 Απριλίου ήταν η προθεσμία υποβολής αιτημάτων. Ώστε και έγινε, δηλαδή μαζέψαμε πολλά αιτήματα από συλλόγους και φορείς. Έγινε μια πρώτη επεξεργασία αυτών των αιτημάτων. Καταγράφηκαν αυτά τα αιτήματα. Συγκεντρώσαμε τα αιτήματα και τα οικονομικά στοιχεία και καταλήξαμε με βάση τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε ήδη από τον τακτικό μας προϋπολογισμό και ετοίμαστε μία έκτακτη επιχορήγηση της τάξης των 100.000 ευρώ προκειμένου να καλύψουμε αυτά τα αιτήματα που θα ενταχθούν στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ναι, αθλητικές δράσεις, τα αιτήματα ήταν για αθλητικές δράσεις, για πολιτιστικές δράσεις, από ομάδες, συλλόγους, φορείς, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Δήμου. Εντάξει, ερωτήσεις έχουμε. Κύριε Νίκο, έχετε. Καμία ερώτηση, αλλά είμαι κατά. Μάλιστα. Χωρίς καμιά εξήγηση. Δεν χρειάζεται να εξηγείτε, δεν υπάρχει λόγος. Εσείς συμφωνείτε τη λαϊκή συσπήρωση. Κάποιο ο ψάρο συναδέλφο διαφωνεί, είναι λευκό, είναι παρόν. Υπέρ, έτσι. Ωραία. Κύριε Βατά, δύο θέματα συζητήθηκαν. Ευχαριστούμε κι εμείς. Λοιπόν, και προχωρούμε στα υπόλοιπα για να τελειώνουμε. Λοιπόν, θέματα διοικητικών υπηρεσιών. Η κυρία Ιωακήμ Ζαχαρό, η αντιδήμαρχος, έγκριση ανάθεση τη υπηρεσία με τίτλο Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου είναι το πρώτο θέμα. Ναι, όσο έχει εισήγηση, πρέπει να γίνει, οπότε πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να διακρίνουμε το ποσό για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ερωτήσεις. Ο κύριος Ιορδάν. Είμαι υπέρ, καταρχάς, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα, κυρία συνάδελφος, να δούμε με την τεχνική υπηρεσία μήπως στο επόμενο διάστημα εκπαιδευτεί κάποιος και μπορεί να είναι τεχνικός ασφαλείας. Οπότε, θεωρώ να μην δίνουμε χρήματα. Υπάρχει κάποιο φορέα, κύριε Αντρέα. Βεβαίω, όχι. Υπάρχει φορέα ο οποίο, όπω και εγώ είμαι τεχνικό ασφαλεία στην επιχείρησή μου, υπάρχει φορέα ο οποίο πιστοποιεί. Αρκεί να υπάρχουν τα δεδομένα που χρειάζονται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, για το τεχνικό ασφαλεία του Δήμου μα, χρειάζεται να είναι κάποιο πτυχιούχο πανεπιστημιακού ιδρύματο ή πολυτεχνείου. Οπότε έχουμε συναδέλφου, τέτοιου συναδέλφου, συγγνώμη, ενώ υπαλλήλου. Πότε να το δούμε στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, τα λέμε, θα σου πω. Προσωπικά θα μιλήσω και εγώ με την τεχνική υπηρεσία.
Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεκτή η παρατήρησή σας. Να αποφασίσουμε. Συμφωνούμε με την... με την αντιδήμαρχο. Και με την πρόταση. Να γίνει και να πει αυτή... και να προχωρήσουμε και στο άλλο. Ναι. Ωραία. Άρα συμφωνούμε με τη σύγκριση της κυρίας αντιδημάρχου και συμφωνούμε και με την πρόταση του κυρίου αντιδημάρχου, του κ. Ιορδάνου, για την εκπαίδευση υπαλλήλου για το συγκεκριμένο θέμα. Σωστά. Ομόφωνα. Λοιπόν, ορίστε. Κύριε Νίκο, στο πρώτο τι... Για την απευθείας ανάθεση... Όχι, είπαμε το εξής, συμφωνούμε όλοι οι υπόλοιποι, είπαμε να προχωρήσουμε σε αυτό και υπάρχει μια πρόταση από τον κύριο Ιορδάνου να γίνει μια εκπαίδευση ενός υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας ώστε να αποκτήσει αυτή την ειδίκευση. Αυτό είναι υπέρ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Μπράβο, Ιορδάνη. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Έγκριση ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε κάποιον για αυτό το πράγμα. Έχουμε γιατρό εσένα. Δεν είμαι γιατρός εργασίας, είναι ξεχωριστή ειδικότητα, κύριε Νίκο. Είναι ξεχωριστή ειδικότητα αυτή. Όσο έχει εισήγηση, είναι τυπική εντελώς το κοινό. Είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να έχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι από του νόμου, εντάξει, ομόφωνα. Έχουμε, υποχρεωτικά έχουμε, κύριε Νίκο, και οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας. Λοιπόν, τελειώσαν αυτά τα θέματα. Θέματα οικονομικών υπηρεσιών. Εισηγητής αντιδήμαρχος κύριος Πάπος Κωνσταντίνος. Σας υπενθυμίζω ότι στο αμέσως μόλις τελειώσουμε έχουμε ένα γρήγορο συμβούλιο για τα κληροδοτήματα, τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε. Έτσι, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου παίζει τον ρόλο και Διοικητικού Συμβουλίου των Κληροδοτημάτων. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και σας παρακαλώ ότι θα τελειώσει αυτό το συμβούλιο, θα αρχίσουμε το άλλο, μην φύγει κανείς. Λοιπόν, κύριε Πάπου, τρίτο θέμα, δέκατη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, όση εισήγηση, ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Πέρασε από οικονομική, το περάσατε. Το περάσατε από οικονομική. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, εντάξει. Άρα συμφωνούμε. Και η 11. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε, κύριε. Και στα δυο. Και στα δύο λέτε. Εγώ τουλάχιστον ναι. Ωραία. Κύριε Βαξιβάη, επειδή μιλάω ο κύριο Σιχά στο τηλέφωνο, συμφωνείτε στο τρίτο και στο τέταρτο για τι αναμορφώσει του προϋπολογισμού. Αυτό δεν έχουν ψηφίσει το προϋπολογισμό. Εσεί είστε τώρα, τι να σα βάλω, κατά λευκό ή παρά, τι θέλετε. Γιάννη, στο τρίτο και στο τέταρτο που είναι αναμορφώσει του προϋπολογισμού, οι υπόλοιποι όλοι εδώ πέρα συμφωνήσατε, επειδή εσεί συνήθω δεν ψηφίζετε. Βασικά του άλλου Δήμου έχει γίνει, εμείς έχουμε πάρει ψίχουλα με κανένα λάθος. Λοιπόν, θα σας βάλω κατά λευκό ή παρόν. Πείτε μου. Κατά. Κατά είσαστε, έτσι. Λοιπόν, η λαϊκή συσπήρωση είναι κατά, η υπόλοιπη είναι υπέρ. Πάμε στο πέμπτο θέμα, χαρακτηρισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και νοικιαζομένων δωματίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως εποχιακές. Νομίζω έχουμε ξαναπάρει, κύριε Πάπο, τέτοια απόφαση στο παρελθόν. Ακριβώς, είναι τυπικό το ζήτημα. Είναι τυπικό. Όσες επιχειρήσεις κάνουν έτοιμα, είμαστε εδώ. Ακριβώς. Έτσι, το έχουμε ξαναψηφίσει εδώ πέρα, το έχουμε περάσει. Πρόεδρε, έτσι κι αλλιώς οι ναι. Σιγά μην δουλεύανε. Πολύ ωραία. Άρα, ναι, αλλά πρέπει να κάνουν έτοιμα, γιατί κάποιες μπορεί να δουλεύουν όλο το έτος. Εντάξει, λοιπόν, μιλάμε για αυτούς που έχουν κάνει έτοιμα πάντοτε. Πρέπει να κάνει έτοιμα, υπάρχει διαδικασία. Ωραία. Έκτο θέμα, κύριε Πάπο. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τη δαπάνη για την ανθρωπιστική κοινωνική αρρωγή προς οι δημότες μας σε ανάγκη για σοβαρούς λόγους υγείας ένδυας. Έχουμε ξαναπάρει τέτοιες αποφάσεις και παλιότερα, τα γνωρίζετε, κύριε Πανταχέ. Το μικρόφωνο. Ορίστε. Ο ΕΦΕΑ τι είναι αυτό, που ήταν που είχε να πει ένα καποδευτόρο, ορίστε, αυτό εδώ είναι. Ωραία, κύριε Πανταχέ, ορίστε, το μικρόφωνο κύριε Κατσάρη, δώστε, σας παρακαλώ. Ναι, πιστεύουμε ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση του Δήμου σε άτομα που χρήζουν βοήθειας και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και εκκρεμούν αρκετές περιπτώσεις ακόμα. Όμως, σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο, είχαμε πάρει απόφαση στις 26 Απριλίου, δηλαδή τα αρχικά των ονομάτων είναι τα 8. Είναι ακριβώς τα ίδια αυτά που πήραμε στις 26 Απριλίου. Και σήμερα ξαναπαίνουν πάλι ακριβώς τα ίδια.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι από λάθος. Όχι. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα. Είναι η πρώτη φορά δεν τα πήρανε διότι δεν είχαμε κάνει τροποποίηση του προπολογισμού. Και ερχόμαστε με την 11η τροποποίηση και τα κάναμε τροποποίηση του προπολογισμού και τα παίρνουν τα χρήματά τους. Απλώς εγώ είδα τα αρχικά των ονομάτων. Εσείς καλά το παρατηρήσατε. Είναι ακριβώς τα ίδια. Ο κύριος Χίρας που είναι στην Οικονομική Επιτροπή και τα παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Συγγνώμη, από τις 26 Απριλίου μέχρι σήμερα πέρασαν 2 μήνες σχεδόν. Λοιπόν, περιμένουν αυτοί οι 8 να πάρουν τα χρήματα. Περιμένουν την απόφαση μας σήμερα να τα δώσουμε. Λοιπόν, περιμένουν όμως και άλλοι δεν ξέρω πόσοι από όλα τα χωριά που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Κύριε Αντώνη, ερχόμαστε να το διορθώσουμε λοιπόν αυτό και να τα δώσουμε τα χρήματα. Αν μπορείτε να επιστρέψετε για κάτι το ζήτημα, γιατί περιμένουν άνθρωποι που το έχουν. Αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε. Εντάξει, άρα είμαστε ομόφωνα όπως κάθε φορά που έχουμε ψηφίσει για τέτοιο θέμα. Λοιπόν, το 7ο θέμα, ορισμός δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης από το Δήμο Δυτικής Λέσβου κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέσων του κυρίου Γαβαλά, Κοσμά και λοιπά, συνολικά 112 ατόμων, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Vodafone Panafone, ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Αυτό αφορά μήπως την τοποθέτηση κεραίας, κύριε Πάπο. Ναι, για την τοποθέτηση. Μήπως είναι και στα βασιλικά. Κάνουμε αγωγή, ναι. Στα βασιλικά, αυτό δεν αφορά. Αυτό είναι κύριε Χίρα. Δικηγόρο, δεν είναι τυπικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βάζουμε δικηγόρο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Βεβαίως. Βεβαίως και βάζουμε. Υπάρχει κάποια αντίρρηση από τους συναδέλφους. Δεν νομίζω. Θα βάλουμε δικηγόρο, Γιάννη, για να βοηθήσουμε το αίτημα, ναι. Εντάξει. Ομόφωνα λοιπόν, πολύ ωραία. Θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, εισηγητή αντιδήμαρχο κυρία Γιάννη Κουκινέλια Σανούλα. 8ο θέμα, 6η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, κυρία Αντιδήμαρχε. Είναι ένα τυπικό θέμα ως εισήγηση. Εξάλλου πρόκειται για διόρθωση εγγραφής ως μπρος στην πηγή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών σε ΣΑΤΑ. Μάλιστα. Ερωτήσεις υπάρχουν, ναι. Κύριο Σικάς. Από ό,τι θυμάμαι, σε αυτά τα γεφυρία είχαν γίνει κάποια στιγμή με λόγω έκτακτων φαινομένων. Τι κάνω λάθος. Εκεί θα ρωτάτε, όχι εμένα. Τα χρήματα αυτά ήταν, κυρία Αντιδήμαρχο, λόγω έκτακτων φαινομένων που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 20 ή σε αρχές του 20, το Γενάρη του 21, τα έκτακτη καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Νομίζω αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Αλάνης Τεχνικής Υπηρεσίας για να το απαντήσει. Γιατί έχω την εντύπωση πως είναι έτσι από τα έκτακτα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι τα φαινόμενα του 20, να έρθει το 23 και να μην κατασκευάζουν τόσο καιρό τα γεφύρια και να, σήμερα, επειδή υπάρχει, έχουν ακριβήνει όλα τα οικοδομικά υλικά, να γυρεύουμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού των έργων και να βάζουμε λεφτά από τη ΣΑΤΑ για να καλύψουμε τις ανάγκες. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Καταρχήν, Γιάννη, συγγνώμη που επεμβαίνω. Αν θυμάσαι, είναι η γέφυρα στα Μάκα, στον Άγιο Φωκά και στη Φανερωμένη στο Σύζυγη, που καταστραφήκαν αυτές από έκτακτο καιρικό φαινόμενο, για όνομα του Θεού. Κάτι δεν κατέκτηκε σε καμία περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Εντάξει, απλά αλλάζω τίτλο. Εκεί είναι το παραγωγό τη Αποτήρια. Έχουν τελειώσει τα κεφυγέ. Άλλο λέμε για την Δήμαρχη. Συγγνώμη, λέμε ότι έχουν περάσει 3 χρόνια και έρχεται σήμερα να γίνει η αναμόρφωση του προπολογισμού των έργων αυτών για να θεματοποιηθούν και από τη ΣΑΤΑ. Ενώ είχαν γίνει από τα έκτα φαινόμενα. Γιάννη, έχει καταλάβει λάθος. Δεν πρόκειται για αναμόρφωση του προπολογισμού. Πρόκειται τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αφορά μια επικεφαλίδα. Από ποιο τέτοιο, από ποιο φορέα γίνεται χρηματοδότηση. Έτσι δεν είναι, κυρία Γιάννη. Έχει καταφαινόμενα. Δεν είναι αναμόρφωση του προπολογισμού αυτό το πράγμα. Προπολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα μιλά. Μιλάμε για προϋπολογισμό κτλ. Ακόμα όμως, όπως εδώ πολύ σωστά μου λέει και ο γραμματέας, εκεί πέρα και από έκτακτα να ήταν επιδότηση κτλ. Και αυτό σαν τα χαρακτηρίζεται. Λοιπόν, τροποποιούμε το πρόγραμμα να προχωρήσουμε κατά την επικεφαλίδα. Είμαστε σύμφωνοι. Παρόν ο κύριος Χίρας. Εσείς. Παρόν και η Λαϊκή Συσπήρωση. Οι υπόλοιποι υπέρ. Λοιπόν, ένα το θέμα. Ορισμός διαχειριστή υπευθύνου λογαριασμού και υπολόγου δαπανών. Ως εισήγηση, κυρία Αντιδήμαρχε, ερωτήσεις. Ναι, να υποδείξω και υπάλληλο, ορίζουμε την κυρία Μακρυδάκη Δέσποινα, την Ταμεία του Δήμου. Πολύ ωραία.
Εντάξει είμαστε. Συμφωνούμε κύριοι και κυρίες. Πολύ ωραία. Ομόφωνα. Θέματα τεχνικών υπηρεσιών. Εισηγητή σου κύριο Σαλάκη, άμα τον βγάλετε απέγα, άμα τον φέρετε μέσα. Ιδανιώς θα το αναβάλω το θέμα. Έγκριση πρώτης παράτασης χρόνου για την προμήθεια προμήθειας κυροδέματος για το Δήμο Δυτικής Λέζου. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βλέπω μπήκατε με το μικρόφωνο στα χέρια, είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. Λοιπόν, αν μας κάνετε τη χάρη, την εισήγησή σας. Όπως η εισήγηση λέει, δυστυχώς οι κοινότητες δεν ανταποκρίθηκαν να παραλάβουν τις ποσότητες οι οποίες έχουν εγκριθεί. Και ζητάει ο ανάδοχος παράταση σε 3 μήνες. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσετε, θέλετε, έτσι. Δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί οι κοινότητες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς την παραλαβή του σκυροδέρματος, του τσιμέντου αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τέτοιο. Κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα. Γιώργο, κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα με την εταιρεία της ΣΤΑΡ. Τίποτα άλλο. Ας σου πω εγώ, οι παράτες που ζητάτε, εκλογές έρχονται τώρα, κάτσε το τσιμέντα να τα έχουμε κάνει. Κάνεις λάθος. Άφησέ με να πω αυτό που νιώθω. Ωραία, πες το. Είναι ένα προεκλογικό τρίκ. Να κάνετε την προπαγάνδα σας προεκλογικά. Τώρα, για τα τσιμέντα. Για ρουσφετάκια, κύριε συνάδελφε, για ρουσφετάκια. Αυτό είναι. Δηλαδή, εάν τελείωνε τον Απρίλιο η παράδοση, αλλάζει κάτι μέχρι το 3 μήνες αργότερα. Όλες οι κοινότητες έχουν ενημερωθεί και οι πρόεδροι πρέπει να τα πάρουν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι έτοιμοι οι πρόεδροι. Είπα, οι πρόεδροι κάνουν τα έργα. Εσείς 325.000 ευρώ είναι. Αυτά τα παραλαμβάνουν οι πρόεδροι. Τα παίρνουν οι πρόεδροι και τα ρίχνουν όπου θέλουν. Α, όπου θέλουν. Ναι, μπορείς να μιλήσεις κύριε Γιώργο με τους πρόεδρους. 300.000 ρουσφετάκια. Αυτό κάνουμε. Κάνετε λάθος. Νίκο, κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό. Ορίστε κύριε Ορδάνο. Λοιπόν, καταρχάς κύριε Χίρα, είναι αναφέρετο δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να διαχειριστούν ορισμένα πράγματα. Δημοκρατία λοιπόν είναι να στείλει στον πρόεδρο, δημοκρατικότητα είναι να στείλει στον πρόεδρο μία ποσότητα πετού και να το διαχειριστεί αυτός κατά το δοκούν και όχι ο πρόεδρος του τοπικού συμβούλου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία καθυστέρηση και δεν έχει καμία σχέση ούτε η εταιρεία ούτε εμείς. Εμείς δεν ζητάμε εμείς καταρχάς την παράταση. Τη ζητάει η εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν και εγώ μιλήσα μαζί του. Μα είπαν οι άνθρωποι ότι δυστυχώς οι πρόεδροι δεν ανταποκρίθηκαν. Παρόλο που έχουν ειδοποιηθεί εδώ για πολύ καιρό για τις ποσότητες αυτές. Να σας πω ευθέως τι γίνεται δηλαδή. Δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να ρίξουν τα πετά πολύ απλά. Δεν υπάρχουν δυστυχώς οι άνθρωποι στα χωριά που να μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα σε πολλούς προέδρους και κάποιοι είναι και παρίστατες, έχουν πει να λειτουργήσουμε και εθελοντικά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν οι πολίτες, εθελοντικά στις περιοχές όπου πέφτουν τα τσιμέντα, όπου έχει αποφασιστεί να πέσουν τα τσιμέντα, να βοηθήσουν ήδη. Δεν υπάρχει κανένα ούτε ρουσφετάκι, ούτε να κάνουμε τώρα ρουσφέτη που θα πάει 10 κυβικά μια μπετονιέρα, ας πούμε, στα χείδηρα. Αν είναι δυνατόν. Είναι 325.000 κιλά. Είναι. Διαιρέστητε όμως για 36, για να δείτε πόσο είναι. Είναι μια μικροποσότητα και λάτε να σας δείξω ακριβώς και κρατάει χωριό για όνομα. Το δικαιούνται οι άνθρωποι. Δεν κάνουμε διάλογο εδώ πέρα, συγγνώμη. Δεν κάνουμε διάλογο. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Κουζαμάνης έχει γυρέψει το λόγο. Κύριε Ρεδριώτε, σας κάνω μια ερώτηση. Σας έχουν πει για τσιμέντα και εσείς αρνηθήκατε. Τώρα πήρα τον πρόεδρο της ΚΑΠΗΣ και το ρώτησα αν σας έχει γίνει πρόταση για να πάρτε το τσιμέντο που έχουν βγάλει και μου είπε ποτέ. Το ίδιο έκανα και εγώ, Λευτέρη, σε 3-4 προέδρους που έκανα. Πώς το ερώτημα αυτό, έκανα για όλοι οι άνθρωποι, βαλτός είναι η Σταρ Μπετών εδώ, βαλτή είναι για να ζητήσουν την, για να καθυστερήσουν την παράδοση και να τα δώσουν προηγουμένως. Κύριε Χίρα, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά παρακαλώ στα πλαίσια της ευγένειας και της ευπρεπίας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μπορώ.
Εγώ θα σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Μάλιστα. Κοινότητα Σιγρίου, αν θυμάμαι καλά, έχει 40 κυβικά πετό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει άνθρωπο να το ρίξει, θέλει να το ρίξει στη γέφυρα δεξιά και αριστερά αυτή που έχουμε κάνει στον δρόμο. Δεύτερον, κοινότητα Άντισσας. Μια ποσότητα η οποία πρέπει να διαχειριστεί ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή δεν έχει ζητήσει ακόμα γιατί δεν μπορεί άνθρωπο να ρίξει τα πετά. Τρίτον, κοινότητα Χιδίρων. Έχει 40 κυβικά πετά, αυτή τη στιγμή δεν έχει καν σε επαφή ακόμα με τη ΣΤΑΤ. Πάμε παρακάτω. Έχουν ενημερωθεί από μένα αυτοί. Τώρα σας λέω υπεύθυνα, δεν έχω κανένα λόγο να σας αποκρύψω κάτι. Ο πρόεδρος της ΚΑΠΗΣ έχει ενημερωθεί. Δεν ξέρω για τον πρόεδρο ΚΑΠΗΣ, σας είπα αυτά που ξέρω. Ο κύριος Ανδριώτης νομίζω τα έχει ρίξει τα τσιμέντα ή έχει μικρές ποσότητες ακόμα. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι σε μια σχέση λειτουργία σε σχέση με την εταιρεία. Σωστά. Ωραία. Νομίζω ότι έχετε ρίξει αρκετά μετά, κύριε πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Κύριε Χίρα και Λευτέρη, αύριο μπορείτε να έρθετε στην τεχνική υπηρεσία και να δείτε τις ποσότητες που είναι για τα χωριά. Δεν αφιβάλλω. Εγώ αφιβάλλω ότι ο πρόεδρος πήρα τώρα τον πρόεδρο και μου λέει δεν μου έχει γίνει ποτέ σχόλια. Έχει τα. Νομίζω ότι έχει. Ναι. Έχει. Δεν τα θυμάμαι. Έχει πέτα παιδιά, όλα τα χωριά έχει πέτα. Όλα τα χωριά πέτα. Αύριο έλα να τα δεις. Τώρα. Λοιπόν, για να διευκολύνω λίγο εγώ την κουβέντα. Συγγνώμη λίγο, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ανάγη, συγγνώμη λίγο. Για να διευκολύνω εγώ την κουβέντα και να τελειώνουμε. Από αυτά, τη συλλογική ποσότητα μπετών που έχουμε πάρει σαν Δήμος, υπάρχει κάποιο χωριό που δεν θα στείλουμε. Δεν προβλέπεται σε όλα τα χωριά λοιπόν να δοθεί μπετών. Νομίζω ότι έχει γίνει διαίρεση και από εκεί και πέρα ο καθένας είναι να πάρει αυτά που τα αναλογεί. Ωραία, τώρα γίνει μια συνεννοησία με κάποιον πρόεδρο κτλ. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος είναι αυτός. Αλλά ούτως ή άλλως την παράταση την γυρεύει η εταιρεία, δεν την γυρεύει ο Δήμος. Είμαι σωστός σε αυτά? Πολύ ωραία. Άρα ψηφίζουμε. Να, ορίστε. Να ψηφίσουμε, ρε Γιάννη. Να ψηφίσουμε, δεν διαφορά. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Τα μπετά αυτά, άκουσα τώρα μια, ότι δεν βρίσκουν εργάτες να τα ρίξουν. Ναι. Δηλαδή, οι αυτοί που θα ρίξουν τα μπετά, πώς θα πληρωθούν, με ποιο τρόπο, ποια διαδικασία. Το πρόεδρο. Να την πάγει. Θα πληρωθούν από την πάγει. Έχει δοθεί. Δεν έχει δοθεί. Πότε δοθεί. Δεν ορίστε. Δηλαδή προβλήματα. Υπαρκτά. Λοιπόν. Χωρίς να έχουν χρήμα να πληρώσουν. Πράγμα. Γιατί δεν του λέτε πρόεδρε. Γιατί δεν μιλάτε. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Αυτά τα υλικά έγιναν με διαγωνισμό κανονικό ή εδώ τα πήραμε με απευθείας ανάθεση. Απευθεία ανάθεση για αυτό το ποσό, γιατί δεν γίνεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρει. 325.000. Τι σε έκανε απευθεία αναθέσει στον Δήμαρχο, ξέρει ότι υπάρχει όριο γι' αυτό. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πάντα υπάρχει ένα όριο. Μπορεί να τροποποιείτε το όριο. Έκανε πολλά εξαράκια. Ναι. Ναι, γιατί Γιάννη υπάρχει μια φήμη ότι είναι τέτοιο. Λέει, άμα βάλουν τα 6.000 και αυτά σε σειρά το ένα από το άλλο, λέει, κάνει γέφυρα από την Νηφίδα μέχρι το Κούκμο. Έτσι έμαθα εγώ. Ποιο το είπε αυτό? Το έκανε που γυρνιάζει. Ένα που γυρνιάζει. Γέφυρα αυτά είναι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην χαριτολογούμε. Λοιπόν, για να μην χαριτολογούμε. Λοιπόν, κάθε Γιάννη, κάθε δήμαρχο, κάθε δήμαρχο στη Θητεία του κτλ. Κανένα χρήμα δεν πήγε πουθενά και έχουν γίνει τεράστιο έργο σε αγροτική οδοπία, δρόμοι οι οποίοι είχαν να γίνουν 50 χρόνια. Ξεπερνούσατε το όριο αυτό που σας έδινε ο νόμος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ούτε εμείς έχουμε το δικαίωμα λοιπόν να ξεπεράσουμε το ποσό που ορίζει ο νόμος. Λοιπόν, επειδή εδώ με τα έκτακτα γίναν αναθέσεις σε μεγάλα ποσά απευθείας, γι' αυτό ρώτησα. Αυτά άλλη διαδικασία το εκτάκτο. Λοιπόν, γι' αυτό ρώτησα μήπως είναι μήπως τα μετά είναι από τα έκτακτα. Όχι, τα μετά δεν είναι από τα έκτακτα. Αλλά αυτός ο τρόπος δηλαδή. Κάναμε 6.600 και 6.600, εμείς ό,τι κάναμε τα στέλναμε πάνω στην αποκεντρωμένη και ποτέ δεν απολύθηκε τίποτα. Γιατί εμείς που τα στέλνουμε, δηλαδή, στέλνουμε στο διάστημα. Όχι, δεν κάναμε, δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα μέχρι τα φαινόμενα. Τέτοια ποσά μέχρι τα φαινόμενα, ποτέ. Εντάξει. Για ένα, κάποια στιγμή πήγα για απευθείας ανάθεση 50.000 ευρώ για τον Κόλακα, ο Γιώργος μπορεί να το ξέρω, αλλά και έγινε χαμός και ενώ πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ανέσταση και απερίφθηκε. Που ήταν έργο επικίνδυνο για να πλημμυρίσει. Κοίτα, δεν θέλω να συνεχίσω εδώ την παράθεση, διότι είναι και προεκλογική περίοδο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μια συμπάθεια, λοιπόν, σας παρακαλώ να το σταματήσουμε εδώ. Λοιπόν, γιατί θα. Να μην προχωρήσουμε σαν να. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι. Το πράγμα είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, η εταιρεία γύρεψε μια παράταση. Τη δίνουμε ή όχι. Τη δίνουμε και να βοηθούν οι πρόεδροι.
Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Εσείς, κύριε Χίρα, τη δίνουμε την παράτα στην εταιρεία. Εγώ είμαι κατά. Εσείς είστε κατά. Ο κύριος Γκουτζαμάνη, εσείς είστε... Είμαι κατά, διότι τώρα πήρα και τον πρόεδρο της Κλούς, ούτε ο πρόεδρος της Κλούς έχει ενημερωθεί. Μάλιστα. Είναι ότι έχει... Όλοι αυτοί που μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε πότε θα φέρουμε τα τσιμέντα, δηλαδή δεν έχουν ενημερωθεί. Ίσως μερικοί πρόεδροι όντως το παραδέχομαι, αλλά το βόρειο τμήμα θα το δούμε, αλλά εμένα με κάνει εντύπωση γιατί και ο πρόεδρος Σκλιούς και ο πρόεδρος Σκάπης με ρωτούσαν εμένα την περασμένη εβδομάδα πότε θα πάρει τα πετά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εσείς είστε κατά. Κατά και ο κύριος Κουτζαμάνης, οι υπόλοιποι είναι υπέρ. Λευκό, α, συγγνώμη, σας είδα. Η Αγία Τριάδα εκεί, λοιπόν. Θα σημειωθεί. Θα σημειωθεί για να διευκολυθούν οι πρόεδροι, έτσι δεν είπατε. Ακριβώς. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, οπότε λευκό είστε εσείς, έτσι. Λοιπόν, η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι λευκό. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Θέματα τεχνικών υπηρεσιών, έγκριση, όχι, συγγνώμη, αυτό είναι τέτοιο. Θέματα πολιτικής προστασίας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Αξής. Είναι το 10ο θέμα, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας εν ώψη αντιπυρικής περίοδου και την ανάγκη λήψης αναγκαίων μέτρων για πυροπροστασία για το χρονικό διάστημα 4 μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κύριε αντιδήμαρχε. Είναι ως εισήγηση, είναι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, που παίρνουμε τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι που υπάρχουν έκτακτες ανάγκες γενικώς στο Δήμο μας. Πολύ ωραία. Ερωτήσεις. Συμφωνούμε, θέλουμε τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η προσλήψη. Δηλαδή, αν πραγματικά θα είναι ισονομία σε όλους τους πολίτες με διαφάνεια. Έτσι γίνεται, Γιάννη, και θα σου πω και κάτι άλλο. Η διαδικασία τώρα πλέον είναι θα πάρουμε ανθρώπους σε κάθε δημοτική ενότητα από 3-4 άτομα για να καλύψουμε όλες τις δημοτικές ενότητες. Δηλαδή θα πάρουμε 4 άτομα στο Μόλυβο, 4 στην Πέτρα, 4 στο Πολυχνίτο, 4 στην Κυριακή. Έτσι, ώστε να γίνει η διαδικασία να μοιραστεί για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά να βγάλουν το καλοκαίρι. Αντιδήμαρχε, δεν διαφωνούμε με ποιο τρόπο θα αποσλάβετε αυτά τα 4 άτομα. Θα τους ρωτήσουμε, άρα δεν πάρουμε. Η διαδικασία που γίνεται. Εσύ είναι δυνατόν. Αφού η διαδικασία είναι συγκεκριμένη τώρα, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτές τις προσλήψεις. Δεν πώς το κάνω. Γίνεται μια διαδικασία, υπάρχει ένα αυτό και μπαίνουν και κάνουν τη διαδικασία αυτή. Πώς θα τις πάρουν τι αυτέ. Πώς σας πάρει. Χαρτιά καταθέτω, ρε παιδιά. Γιατί δεν τα πάλε και εμείς είναι ευνόμενοι με διάρκεια. Καταρχήν, οι οδηγοί και αυτά πρέπει να έχουν απολυτήριο ηλικίου. Έτσι, δεν μπορούν να έχουν ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να έχουν γάμα δίπλωμα για να μπορούν να οδηγούν το φορτηγό. Οι δύο χειριστές που παίρνουν είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια. Και θα σου πω και κάτι και με τους οδηγούς και αυτά. Και με τους οδηγούς αυτά έχουμε θέμα. Δεν έχουμε οδηγούς να έρθουν, ίσως να μην. Οι οδηγοί που θα κάνουν αίτηση να μην φτάνουν τους 8 που θα πάρουμε. Πέρυσι είχαμε θέμα και το ξαναπήγαμε πιο πίσω. Γιατί δεν έρχονται να κάνουν αιτήσεις για να καλύψουν τις θέσεις που ζητάμε. Για τους οδηγούς μιλάω, γιατί για τους εργάτες υπάρχουν άλλοι. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι δυστυχώς ενώ υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει επαγγελματικά διπλώματα, δεν έχει τουλάχιστον ένα πολιτήριο δικείο. Δυστυχώς. Αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει και να το γνωρίζετε. Είμαστε σύμφωνοι λοιπόν γι' αυτό. Το ψηφίζουμε κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Εισηγητή η κυρία Γιαννή Κοκκινέλια Σανούλα. Λοιπόν, είναι το 10ο θέμα, μείωση ποσοστού συμμετοχής του καταβαλωμένου ανταλλάγματος για παραχώρηση αγιαλού στο Δήμο Δυτικής Λέσβου των επιχειρήσεων των Βατερών λόγω πυρκαγιάς της 21ης Ιουλίου του 2022. Για το έτος 2023 αναφερόμαστε, κυρία Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, είναι πρόταση του Δημάρχου μας και θεωρούμε είναι καθήκον μας να πάρουμε μέτρα που θα βοηθήσουν στην άμεση οικονομική βοήθεια των πληγέντων. Η πρότασή μας είναι, καθώς ξέρετε όλοι, με τη μίσθωση τμήματων του Αγιαλού, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, κάθε Δήμος, παίρνει το 60% και το 40% το παίρνει η τμηματική υπηρεσία. Η πρότασή μας είναι εξ ολοκλήρου να μην πάρουμε το 60% και αν αυτό σε περίπτωση, γιατί εντάξει υπάρχουν πάντα κάποια θεματάκια με την οικονομική υπηρεσία, δεν είναι εφικτό, να περάσει η δεύτερη πρότασή μας, κάθε χρόνο να έχουμε 30% για 3 χρόνια, ώστε να φτάσουμε στη μία χρονιά δωρεάν από το Δήμο μας. Μάλιστα. Καλά, αυτό θα μας πει και η οικονομική υπηρεσία, προφανώς. Εμείς συμφωνούμε και με τις δύο προτάσεις, όποια είναι δυνατόν. Προφανώς, όποια είναι δυνατόν να περάσει. Είναι.
όποια δεν τον περάσει, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους έστω να τους απαλλάξουν από κάποια έξοδο. Συμφωνώ ότι πιστεύω όλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να διαφωνεί εδώ μέσα για το θέμα. Λοιπόν. Συγγνώμη, η εναλλακτική πρόταση ήρθε μόνο και μόνο μη φτάσουμε, επειδή η διάθεσή μας είναι η πρώτη πρόταση, αλλά να είναι ολοκληρωμένη από την οικονομική υπηρεσία που ξαναέρχεται χρόνο, ακριβώς, για να κερδίσουμε χρόνο, λοιπόν, σαν ξαναέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο, για να κερδίσουμε, λοιπόν, κυρία Γιαννή, θα κάνετε το ερώτημα και μεταδίω τα σκέλη. Εντάξει, και όποιο περάσει η οικονομική υπηρεσία, αυτό θα τέτοιο, εντάξει, για να μην καθυστερήσουμε κι άλλο. Το 13ο θέμα το έχει αναλάβει ο κύριος Ζαφύρης, θα το δει, είπαμε μείναμε το μεσότοπο. Θέματα τμήματος αυτεπιστασίας, ο κύριος Ιορδάνου είναι ο εισηγητής. Είναι δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι του Αντιδημάρχου Οικονομικών, αλλά από λάθος έχει μπει ότι είναι δικό μας. Αλλά δεν υπάρχει μια αντίρρηση να το εισηγηθούμε. Ως αναφέρει η εισήγησή μας, η εισήγηση μάλλον του επικεφαλής του κανέλου του Παναγιώτη. Οι τέσσερις λογαριασμοί είναι για την Βρύσα, θα πρέπει να ανοιχτούν καινούργιοι. Είναι διαδικαστικό καθαρά το θέμα. Οι λογαριασμοί στον κύριο Λάνη που έχουμε πάρει απόφαση ότι θα είναι νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου μας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ερωτήσεις υπάρχουν γι' αυτό? Δεν νομίζω, ομόφωνα έτσι. Λοιπόν, θέματα κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού. Εισηγήτρια η κυρία Ιωακήμ Ζαχαρόη, αντιδήμαρχος. Κατανομή πιστώσεων, κάλυψη δαπανών για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρία Αντιδήμαρχε. Ως εισήγηση, είναι θέμα τυπικό και προχωράμε στην κατανομή για να λειτουργήσουν τα σχολιά μας. Πολύ ωραία. Ερωτήσεις υπάρχουν από αυτό, σε αυτό? Όχι. Συμφωνούμε, κύριοι συνάδελφοι? Συμφωνούμε. Ό,τι θέλετε. Τα ποσά αυτά είναι πολύ μικρά, δηλαδή. Μακάρι να είχαμε και περισσότερα. Πάρει 20-25.000. Κοιτάξτε, δεν τελειώνει η χρονιά εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι θα ξαναρθούμε επί των θεμάτων αυτών. Ναι, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο όμως, δηλαδή, να επικεντρώνει σε ένα σχολείο και τα άλλα να τα αφήσει στη μοίρα τους, ας πούμε, γιατί τρέχουν τα προβλήματα συνέχεια. Λοιπόν, άρα είμαστε σύμφωνοι. Θέματα νομικού προσώπου τα έχουμε το 16, το 17 τα έχουμε πει με την κυρία Βατή. Και το τελευταίο θέμα, το 18ο, είναι από τον κύριο Αλεξίου ως πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κύριε Πρόεδρε. Την παράταξη του Γιάννη, ουσικά, γιατί υπέβαλε την παρέτηση του Γιάννη. Δεν έχω υποβάλει αυτό. Δεν μπορώ να είμαι. Από τη στιγμή που. Δηλώνεται αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Δηλώνεται αδυναμία. Εντάξει, τώρα αν δεν θέλει, παραμένει ο ίδιος και δεν θα γίνει στο τέλος. Δεν ξέρω τι θέλουν. Μήπως θα προτείνετε κάποιον την παράταξή σα, θα δεχόμενο στι θεμελιστέ. Πρόεδρε, συγγνώμη. Πρέπει ο νόμος ότι από τα 15 είναι, αν είναι 15, τα δύο πρέπει να είναι από τη. Δεν θέλω να λέω. Από τη μειοψηφία. Έτσι. Τώρα, αν δεν καλυφθεί από εκεί, μπορεί να το καλύψουμε πολίτη. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλουμε. Πρέπει να ορίσουμε μέλος για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις. Θα βοηθήσω λίγο για τον Αλεξίου. Εγώ θα πω ότι εφόσον ήταν ο κύριος Σικάς στη θέση αυτή, να βάλουμε μέρα την παράταξή του, ας πούμε, τον κύριο Βαξιλάκη και να προχωρήσουμε κατευθείαν και να τελειώνουμε το ζήτημα. Συμφωνείτε εσείς? Βάλουμε τον κύριο Σταύρο. Ο κύριος Κολυμπιώτης σε πολλές φορές είναι και μακριά, ρε παιδιά, εσύ πολλές πιο πολύ. Κάνει παράταξη ποτέ του θέμα, τι δουλειά έχουμε εμείς? Άλλο αυτή, δικαιώματα. Εγώ να βοηθήσω θέμα. Μα έχουμε ένα πρόβλημα, Πρόεδρε, όλα τα που έχουμε φορτώσει στο Σταύρο. Έχουμε ένα άνθρωπο με σκαλοκή, δεν μπορεί. Μα δεν είναι, γι' αυτό λέμε. Τον προσέχετε το Σταύρο εσείς. Τον προσέχετε το Σταύρο, είναι πολύτιμο. Λοιπόν, τι θέλετε, τον κύριο Κολυμπιώτη ή τον κύριο Βαξεβάνη? Τι θέλετε? Θέμη, τι θες? Ο Θέμης. Ωραία. Ο κύριος Κλουμιδιώτης, κύριε Αλέξανδρο, θα μπει, εντάξει. Μπορούμε να ορίσουμε κι άλλα αναπληρωτή. Καλό θα ήταν. Δεν βάλουμε αναπληρωτή του Σάββατο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, τακτικό μέλος ο κύριος Κλουμιδιώτης, αντικαταστάτης του κύριου Σαξιβάνης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Συμβούλιο για τα κληροδοτήματα. Δήμαρχε, και άλλα δύο μέλη είναι, όπως λέει η εισήγηση. Ποιος είναι δήμαρχος? Δήμαρχε, πρόεδρε. Σε παρακαλώ, δεν έχω σκόπια εγώ για τέτοια πράγματα. Όπως λέει η εισήγηση, εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει. Υπάρχει καμία διαφωνία, κύριε συνάδελφε? Όχι. Θα επιτρέψετε να έχετε εισήγηση του κ.
Εισήγηση καταρχήν του κυρίου Αλεξίου. Εγώ ψηφίζω παρόλο. Παρόλο, κύριος Χίρας. Ωραία.